Για το θέμα της ΔΕΙΑΝ, κύριε Βάλεση. Θα ξεκινήσω, κύριε συνάδελφε, με το αυτονόητο και νομίζω παραδεκτό από όλους τους παρευρισκόμενους ότι δηλαδή κανείς δεν είναι ευχαριστημένος όταν ανακοινώνει αυξήσεις. Ακόμα και αν αυτές είναι οι μικρότερες δυνατές και αναγκαίες. Σίγουρα ότι επιβαρύνει τον πολίτη σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία είναι σίγουρα δυσάρεστο το λιγότερο. Και βέβαια, πολύ περισσότερο και για μένα, που πριν ακόμα λέω χαρακτηριστικά δέσω τα κορδόνια μου και κάνω το πρώτο βήμα, αναγκάζομαι να πάρω μια τέτοια απόφαση. Πάμε τώρα στη ΔΕΙΑΛ. Τι είναι ΔΕΙΑΛ και τι κάνει? Ποιο είναι το έργο της? Είμαι σίγουρος ότι πολλοί συνάδελφοι μέσα στην αίθουσα δεν το γνωρίζουν, τουλάχιστον σε όλο το μέγεθός της, όπως και εγώ πριν αναλάβω. Την έχουμε συνδέσει με λακκούβες, διακοπές νερού, καθυστερημένες επεμβάσεις στις βλάβες και γενικά με παθογένειες και αρνητικά, που ναι υπάρχουν, αλλά υπάρχει και ένα τεράστιο έργο που επιτελείται και δεν φαίνεται. Και βέβαια κάποιοι διαχρονικά δεν θέλουν να φάνει κιόλας. Πρωτίστως λοιπόν οι ΔΕΙΑΛ είναι οι άνθρωποι της. Το ελιπέστατο ανθρώπινο δυναμικό που αυτή τη στιγμή δεν υπερβαίνει τα 62 άτομα, μαζί με 13 που είχαν προσληφθεί την περίοδο του COVID και αυτή τη στιγμή είναι στα δικαστήρια προσπαθώντας να μην απολυθούν. Πόσα άτομα έπρεπε να έχει ΔΕΙΑΛ? 192. Αυτή τη στιγμή εκτελεί έργα πολλών εκατομμυρίων, με το μεγαλύτερο που περιμένουμε από μέρα σε μέρα την απόβαση του ελεγκτικού και είναι το δίκτυο ίδρυυσης και αποχέτευσης της νότιας πόλης από το αεροδρόμιο μέχρι το Κουμκό, ένα έργο το οποίο σερνόταν για 20 χρόνια, της τάξης των 15 εκατομμυρίων περίπου, με τεράστια ωφέλη, όπως καταλαβαίνετε, για τους κατοίκους και την πόλη της Μυτιλίνης. Εξυπηρετεί καθημερινά επί 24 ώρου βάσεως περίπου 95.000 κατοίκους σε όλη τη Λέσβο. Και όταν λέω εξυπηρετεί, εννοώ πρωτίστως φροντίζει το νερό που φτάνει στο σπίτι του κάθε καταναλωτή να είναι καθαρό και υγιεινό μέσα από πάρα πολλούς υγειονομικούς και ποιοτικούς ελέγχους, καθαρισμούς δεξαμενών και χλωριώσεις. Συντηρεί γεωτρήσεις και δεξαμενές, αποφράσει δίκτυα και φρεάτα αποχέτευσης, αποτυπώνει και καταγράφει δίκτυα, τα συντηρεί και πολλά άλλα. Θέλω να κάνω μια σύντομη αλλά πραγματικά αξιαλόγο αναδρομή που θα είναι χρήσιμη σε όλους σας για τη ΔΕΙΑΛ. Ιδρύθηκε ως ΔΕΙΑ Μυτιλίνης το 1982 με 75 άτομα προσωπικό, διαχειριζόταν συνολικά 25 δεξαμενές, 20 αντλιοστάσια ίδρυυσης, 600.000 μέτρα δίκτυο ίδρυυσης ακαθάρτων και ομβρίων, 17 αντλιοστάσια λιμάτων και 2 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων, εξυπηρετώντας βέβαια το Κομποδιστριακό Δήμο Μυτιλίνης. Το 2013 αποφασίστηκε η επέκτασή της στις Δημοτικές Ενότητες Θερμής, Ευεργέτουλα, Μανταμάδου και Μυθύμνης με τον νόμο του Καλλικράτη. Και το 2015 ολοκληρώθηκε το έγκλημα μέσα εισαγωγικά, παίρνοντας και τις υπόλοιπες 8 δημοτικές ενότητες, Ερεσού Αντίζης, Καλονής, Πέτρας, Αγίας Παρασκευής, Πλωμαρίου, Γέρας και Αγιάσου. Έτσι λοιπόν η ΔΕΙΑΛ πλέον, χωρίς να πάρει απολύτως τίποτα, ούτε προσωπικό, ούτε μηχανήματα, ούτε ανταποδοτικά, βρέθηκε να διαχειρίζεται 105 δεξαμενές, ίδρευσης, 400 αντλιοστάσια, 20 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων και ένα δίκτυο ίδρευσης αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, το οποίο ποτέ δεν είχε καταγραφεί. Πέραν τούτου φορτώθηκε και το ενεργειακό κόστος όλων αυτών που μέχρι τότε το κάλυπταν οι Δήμοι. Και για να έχετε μια εικόνα των μεγεθών, το 2012 πλήρωνε για ΔΕΗ περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Σημειώνω δε κάτι που παλιοί αυτοδιοικητικοί εδώ το γνωρίζουν, γιατί φορτώθηκε πολλά η ΔΕΙΑΛ,
Όπως παραδείγματος χάρη η Γέρα, το βιολογικό καθαρισμό που έγινε αλλά δεν έγινε, που έγινε αλλά δεν λειτουργεί, η Καλονία, κάτι αντίστοιχο, και σε άλλες κοινότητες που χρόνια τώρα αναγκαζόμαστε να τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Και συνεχίζουμε. Και πάμε στο σήμερα. Και τι δεν ακούσαμε και τι δεν γράφτηκε τούτες τις μέρες. Κρατώ δύο τίτλους. Μεγαλύτερη απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου δεν έχει υπάρξει στην ιστορία του Δήμου Μυτιλήνης. Και το δεύτερο, αποφασίζει εν κρυπτό ο Χριστόφας και η ομάδα του. Και πολλά άλλα ανάξια να τα αναφέρω. Το ζήτημα της ΔΕΙΑ λοιπόν είναι, συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ σοβαρό και ακριβώς έτσι αντιμετωπίζεται από την Δημοτική Αρχή Χριστόφα και τους συνεργάτες της, αλλά και κάτι που σκοπίμως ξεχνάτε, και από τη Δημοτική Αρχή Βέρο. Γι' αυτό και μετά από πάρα πολλές συναντήσεις, τόσο ήμουν προσωπικά όσο των στελεχών της εταιρείας, ενημερώες σε κάθε τι και με απόλυτη διαφάνεια και συνεργασία, από κοινού συναποφασίσαμε. Γιατί προφανώς γνωρίζετε, το τίμημα των κακών σχέσεων των δύο Δήμων πληρώθηκε ακριβά την περασμένη τετραετία. Να θυμίσω λοιπόν εδώ τι έγινε όταν ο προηγούμενος πρόεδρος, ο κύριος Φλώρος, μετά από εισήγηση των ίδιων στελεχών της ίδιας εταιρείας, έφερε, γιατί οι άνθρωποι φωνάζουν εδώ και 2-3 χρόνια, από τότε που ξεκίνησε το ράλι των αυξήσεων, γιατί οι πραγματικές αυξήσεις ήταν στη ΔΕΗ που πλήρωνε σε 100 και σαρχόταν 400. Αλλά εκεί δεν υπήρχε προφανώς, ήταν η αλακάρτη ευαισθησία. Τι έγινε λοιπόν τότε? Πέρασε τις αυξήσεις ο κύριος Φλώρος στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ μόνο ως Δήμος Μυτιλήνης και όχι καταψήφισε ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Και εν συνεχεία, όταν τις έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μυτιλήνης, πέρασαν η Οικονομική Επιτροπή, ναι, και ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μυτιλήνης με την, αν θέλετε, δικαιολογημένη αγανάκτηση του Δημάρχου, του κ. Κίτελη, ο οποίος έβλεπε μπροστά τις εκλογές, απέτησε να μην ψηφιστούν. Και ότου θαύματος, οι ίδιοι άνθρωποι που ψήφισαν τις αυξήσεις κατανοώντας αυτά που λέγαν τα στελέχη, οι ίδιοι εκθέσαν τον κύριο Φλώρο και ψήφισαν τα εντελώς αντίθετα. Και για την ιστορία, κύριε Φλώρο, εγώ αποχώρησα, δεν καταψήφισα. Η πραγματικότητα δεν κρύβεται. Ούτε στη ΔΕΙΑΛ, ούτε πουθενά άλλο στο Δήμο. Και ακριβώς γι' αυτό εμείς, αλλά και ο Δήμος Δυτικής Λέσβου, επιλέξαμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς παλινοδίες, να πάρουμε μια απόφαση, έστω και μία αρεστή, ούτε σε εμάς, αλλά αναγκαία, στον παρόντα χρόνο, ενώ εσείς επιλέγετε κορώνες και υπόστατες κατηγορίες. Θέλω να πω, να σημειώσω ακόμα ότι από μια πρόχειρη έρευνα που έχουμε κάνει, αντίστοιχες αυξήσεις στα τιμολόγια έχουν κάνει ήδη η ΔΕΙΑ Χανίων, Τζακίνθου, Δράμας, Γουρνίτσας, Θερμής, Αγρινίου και άλλες, φαντάζομαι, που ούτε αυτές τις ήθελαν, αλλά αναγκάστηκαν να τις κάνουν. Κάπου είδα γραμμένο ότι γιατί δεν ζητήσαμε ή δεν διεκδικήσαμε το μερίδιο από τα 120 εκατομμύρια που έταξε η κυβέρνηση για την κάλυψη του ενεργειακού κόστους. Αυτό, να γνωρίζετε, είναι μια εξαγγελία που ουδέποτε υλοποιήθηκε, ούτε καν εκδόθηκε η οικία που θα όριζε τον τρόπο που θα δινόταν τα λεφτά. Επίσης, πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς, αλλά και ο κόσμος που μας βλέπει, ότι αν υλοποιηθεί το σχέδιο της κυβέρνησης που σχεδόν έχει ανακοινωθεί, και οι τιμές βγαίνουν από τη ΡΑΕ, τότε δεν θα μιλάμε για αυξήσεις 3 ευρώ, αλλά για αντίστοιχες στη ΔΕΗ, με πολύ, όπως καταλαβαίνετε, μεγαλύτερο πόνο. Επίσης, κάτι άλλο, η ΔΕΙΑΛ είναι
το μόνο της έσοδο είναι η εισπράξη από το νερό, τίποτα άλλο. Δεν της δίνει κανένας νόμος το μηχανισμό ή το δικαίωμα, όπως π.χ. τη ΔΕΔΑΠΑΛ, που μπορεί να παίρνει μέσα από τα χρήματα, από το λογαριασμό της ΔΕΗ, αυτά τα οποία δικαιούται. Άρα λοιπόν για να κινηθεί η ΔΕΙΑΛ θα πρέπει να εισπράττει λογαριασμούς. Επίσης να σας ενημερώσω ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα υπογραφεί μια σύμβαση με τον ανάδοχο για 13.000 καινούρια υδρόμετρα στο Δήμο Καλονίες, στο Δήμο Δυτικής Λέσβου και τη Μυτιλίνη. Και επίσης έχουν ήδη τοποθετηθεί ως γύρω στα 450 τέτοια νέα υδρόμετρα στη Ράχη, στο Χάλικα, όπου όταν σε πλήρη εξέλιξη το σύστημα θα μπορεί ο καθένας από το κινητό του να παρακολουθεί ακόμα και την ημερήσια κατανάλωση. Αυτά, και είναι στη διάθεσή σας ο Οικονομικός Διευθυντής και η Γενική Γραμματέα για οτιδήποτε ερώτημα θέλετε. Ο κύριος Κουφένος θα πω εδώ. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής. Το θέμα της συζητήσεως, και δεν θα έκανα καθόλου την τοποθέτηση αυτή, αλλά πρέπει να τα πω, να τα γνωρίζει και το σώμα. Απλά επειδή αναφέρθηκε ο κ. Βάλεσης, πρέπει τουλάχιστον να απαντηθούν για να μην μείνουν και στο ακροατήριο που είδα έχουν έρθει πάρα πολλοί συμπολίτες μας, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να γνωρίζουν. Φέραμε το θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, ένα φλέγον θέμα. Καθότι είδαμε ότι με μία μεθόδευση, με ένα τακτικισμό πήγε να περάσει από τη Δημοτική Επιτροπή και όχι, ενώ έχει το δικαίωμα εκ του νόμου η Δημοτική Επιτροπή να το παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να συζητηθεί ένα τόσο μεγάλο θέμα, δεν έγινε δεκτό και γι' αυτό το λόγο πήραμε την απόφαση και οι 12 σύμβουλοι του συνδυασμού να καταθέσουμε ερώτημα προς το Προεδρείο και σας ευχαριστούμε πολύ που το κάνατε δεκτό να το συζητήσετε σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό που θέλω να πω τώρα, γιατί θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι εδώ πέρα, για να μπορέσουμε να κάνουν και τις όποιες ερωτήσεις αν θέλουν οι υπόλοιποι, είναι το γεγονός ότι ο κ. Βάλεσης δεν ήρθε να μας πει, καλά ήταν αυτή η ιστορική αναδρομή, το δεχόμαστε, όλα έχουν γίνει, ναι, έχει ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έχουν παραγγελθεί 13.000 υδρόμετρα, τα καταλαβαίνουμε, δεν έχει απαντήσει σε όλα αυτά που έχουμε θέσει, όπως λέει τουλάχιστον που τα μαθαίνει, ενώ έχουν γίνει μέσα στη Δημοτική Επιτροπή, όπως και έχει γίνει θέμα μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ, για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΙΑΛ, πόσα είναι αυτά που πρέπει να εισπράξει η ΔΕΙΑΛ, αν έχει όλο το νησί υδρόμετρα, αν πάλι θα πληρώσει ο μέσος συνετός έντιμος καλοπληρωτής καταναλωτής του νερού το Μάρμαρο, για να μιλήσω λίγο απλά και λαϊκά, και αν είναι τελικά αυτή μια οικονομική τέχνη, οικονομοτεχνική τέλος πάντων μελέτη ή τέλος πάντων μια οικονομική λύση, το εισπράττουμε τώρα, αυξάνουμε τις τιμές και μετά θα πάμε να εισπράξουμε τα υπόλοιπα. Αυτά πρέπει να έρθει να απαντήσει ο κύριος Πρόεδρος. Δεν πρέπει να έρθει να μας πει το ιστορικό της ΔΕΙΑΛ. Το γνωρίζουμε το ιστορικό της ΔΕΙΑΛ. Γνωρίζουμε ότι έχει κάνει ο κύριος Φλόρος, γνωρίζουμε ότι έχουν κάνει προκάτοχοι του. Πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν και να γνωρίζουν όλοι και οι τηλεθεατές που μας ακούν, αλλά και το σώμα, πολύ περισσότερο και οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ πέρα, το τι ακριβώς υπάρχει στη ΔΕΙΑΛ, ποια είναι τα οφειλόμενα. Ποιοι πληρώνουν τελικά και αν είναι δίκαιο αυτό που πρέπει να γίνει, αν πρέπει, είναι δίκαιο να γίνει αυτή η αύξηση των τιμών. Και για να το κλείσω, έχουμε μια σειρά, δεν ξέρω αν θα είμαστε σε ερωτήσεις, αν θα πάμε πρώτα σε τοποθετήσεις για να μπορέσει να απαντήσει ο Πρόεδρος και ο... Ερωτήσεις τώρα αφού κάνουμε και μετά θα τοποθετήσουμε. Όχι, πρέπει να τοποθετούν για να τοποθετούν κάποια πράγματα, κάποια... Να μπουν οι ερωτήσεις εννοείται, ναι. Ωραία. Κύριε Τζιμή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη. Θα το τοποθετηθώ σε μικρό χρονικό διάστημα. Τοποθέτηση, θα κάνετε η ερώτηση. Και
να ολοκληρώσω το συλλογισμό μου και θα καταλήξω με 2-3 ερωτήσεις, οι οποίες θα ήθελα να απαντηθούν από τον κύριο Δήμαρχο αρχικά και εν συνεχεία και από τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ και από, από την υπηρεσία η οποία βρίσκεται εδώ παρούσα. Μισό λεπτό, να την κρατήσουμε αυτό, θα έλεγα. Να κρατήσουμε και την εισηγορία. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τη λέξη. Προεισαγωγικά σας είπα ότι δεν θα καθυστερήσω, θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος. Αυτό, κύριε Τζιμή, με συζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό θα τα παρακαλούσα για όλους. Να τηρήσουμε αυτό που πρέπει, να μην αναγκαζόμαστε και, αναγκάζομαι και κάνω παρεμβάσεις. Θα ήθελα να είστε. Εντάξει, το χρόνο. Και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ εγώ, κύριε Πρόεδρε, που διασφαλίζετε τη διαδικασία. Σε όσα με γλαφυρό τρόπο διάβασε ο κύριος Πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ, συγκράτησα μία λέξη. Δύο λέξεις κράτησα. Η πρώτη ήταν ότι το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Και διερωτώ με, αφού το ζήτημα είναι πράγματι ιδιαίτερα σοβαρό, γιατί δεν ήρθε προς ψήφιση ενώπιον του Δημοτικού μας Συμβουλίου, του ανώτατου θεσμικού συλλογικού οργάνου του Δήμου, να λάβει μία απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις συνιστώσεις και όλες τις μεταβλητές, και πάρθηκε μία απόφαση νόμιμα μεν, από τη Δημοτική Επιτροπή. Το άρθρο είναι ξεκάθαρο, το 72 παράγραφος 4 του νόμου του Καλλικράτη, που λέει, για να μην σας το διαβάζω όλο, για τη λήψη απόφασης εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του. Δηλαδή η Δημοτική Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει, όπως έπραξε και η Οικονομική Επιτροπή, αναφέρθηκε σε αυτό ο κύριος Βάλεσης, έπραξε πέρυσι, εφόσον έκρινε για την ιδιαίτερη σοβαρότητά του, να φέρει προς ψήφιση το θέμα αυτό ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Και σαφέστατα, και μη θορυβήστε, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να τα συζητήσουμε όλα, εδώ την ευθύνη την φέρει ακέραια ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος πραγματικά με εκπλήσει δυσάρεστα, διότι περίμενα από έναν νέο άνθρωπο, από έναν δήμαρχο, από έναν μηχανικό, από έναν υπάλληλο της ΔΕΙΑΛ, από ένα γνώστη της από ένα γνώστη της κατάστασης, από ένα γνώστη της κατάστασης, είχατε υπαλληλική σχέση, διορθώνω με τη ΔΕΙΑΛ, από ένα όμως σίγουρα γνώστη της κατάστασης, κύριε Δήμαρχε, περίμενα να μπει μπροστά ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, να εκφράσει τα θέματα, όλα όσα έχει, και να πάρθει μια απόφαση. Εμείς δεν λέμε ότι καταψηφίζουμε τα πάντα, αλλά υπάρχουν ζητούμενα τα οποία εδώ δεν έχουμε υπολογίσει. Αυτό πραγματικά είναι τεράστιο δημοκρατικό ατόπιμα και δείχνει πραγματικά την πολιτική και δημοκρατική κενότητα του ανδρός. Και στέκομαι και σε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΛ. Πιστεύω με αυτό το χαρακτηρισμό. Όχι, δεν το ανακαλώ. Είναι πολιτικό. Όχι, ρωτάω, σε μένα αναφέρομαι. Σε εσάς αναφέρομαι. Βρισκόμαστε ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου και είναι ένα ιδιαίτερο σοβαρό ζήτημα. Στέκομαι στην τοποθέτηση και αφορμή μου γι' αυτό είναι η τοποθέτηση του Προέδρου της ΔΕΙΑΛ που είπε ανερυθρίαστα, οδηγός μας είναι αυτό αφού το πράξαμε μαζί με τον κύριο Βέρο. Δηλαδή τι, ο Δήμος Μυτιλίνης είναι παρακολούθημα του κυρίου Βέρου. Δεν είπα αυτό, κύριε Τζιμί. Αυτό είπατε. Ακούς ό,τι θες. Αυτό είπατε, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν διέκοψα κανένα. Ακούς, κύριε Τζιμί. Με έχετε διακόψει μέχρι τώρα τρεις φορές. Θα ολοκληρώσω το συλλογισμό μου. Ευχαριστώ. Κύριε Τζιμί, παρακαλώ πολύ και τους χαρακτηρισμούς. Θα ήθελα η τοποθέτησή σας να είναι λιγάκι πιο ευπρεπής. Εντάξει, τώρα μην αρχίσουμε και τότε. Αρχίσατε κατευθείαν τις επιθέσεις. Ο Δήμαρχος έκανε, ο Δήμαρχος είναι δημοκρατικός και τα λοιπά. Κύριε Πρόεδρε, ήδη είπα να είμαστε σύντομοι. Ήδη είσαι στα 5 λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, με έχετε διακόψει τρεις φορές. Σύντομος εκ των πραγμάτων δεν μπορώ να γίνομαι με τις διακοπές. Αλλά να σας απαντήσω από αυτού. Έχετε καταντήσει το Δημοτικό Συμβούλιο ένα δωμάτιο αντίχησης, ένα δωμάτιο διαλόγου κουφών. Δεν γίνεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα όπως είναι το ζήτημα μιας τεράστιας αύξησης των τιμών της ΔΕΙΑΛ, των τιμών της ίδρυυσης και της αποχέτευσης, να μην τίθεται προς ψηφοφορία ενώπιν του Δημοτικού Συμβουλίου. Για όσα λέω, τα λέω πραγματικά με θυμό, περίμενα μια εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση επί ενός τόσο σοβαρού θέματος. Και πάμε τώρα στο προκείμενο, πάμε στην ουσία του θέματος. Αν και είναι τεράστιο δημοκρατικό ατόπιμα αυτό το οποίο έχει συμβεί. Λήφθηκε μία απόφαση βάσει της εισήγησης υπηρεσίας
Και εδώ έρχονται οι ερωτήσεις προς την υπηρεσία. Με βάση ποια οικονομοτεχνική μελέτη λήφθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, διότι διαβάζοντας την εισήγηση του κυρίου Μαραμπούτη, βλέπω, υπηρεσία χρησιμοποίησε ένα υπολογιστικό εργαλείο της ΕΔΕΙΑ για τον υπολογισμό χρηματοοικονομικού κόστους, βάζοντας στοιχεία των ετών 2021 κατά προσέγγιση, η οποία παρουσιάζεται αποτελέσματα αυξήσεων άνω των 23%. Και εν συνεχεία, διαπίστωση είναι στα χαρτιά και αφορούν βεβαιώσεις, η πραγματικότητα και η εμπειρία μας για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα και να είμαστε πραγματικά ανταποδοτικοί είναι ότι χρειαζόμαστε αναπροσαρμογές άνω του 30%. Και διαιρωτώ με, οι όποιες αυξήσεις σήμερα κρίνονται, έρχονται στην κρίση του ενός, στην εμπειρία, την τεράστια εμπειρία, αλλά στην εμπειρία του ενός υπηρεσιακού υπάρχει μια χρηματοοικονομική μελέτη. Δεν μας λέει η εισήγηση, θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα, ποιος είναι ο συντελεστής αύξησης και με τι συντελεστή αύξηση σε κάθε περιοχή και για ποιο λόγο λήφθηκε αυτή η απόφαση. Ένα άλλο ζήτημα, το οποίο επίσης πρέπει σήμερα να διερευνηθεί, είναι πού έχουν εγκατασταθεί οι υδρόμετρα, πού υπάρχουν οι υδρόμετρα, πόσα υδρόμετρα και σε ποιες περιοχές δεν έχουν εγκατασταθεί, δεν αναφέρεται στην εισήγηση. Και ένα τελευταίο ζήτημα και ευχαριστώ πραγματικά για το χρόνο σας, είναι πόσα είναι τα χρέη, οι οφειλές προς τη ΔΕΙΑΛ, εάν υπάρχουν μεγαλοφιλέτες, αν υπάρχουν στρατηγικοί κακοπληρωτές, αν είναι μικροφιλέτες, ποιοι είναι μια ποιοτική ανάλυση το ποσό και το ποσό και αν υπάρχει μια ανάλυση αν είναι οικονομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, αν είναι άνθρωποι ή είναι φορείς από τους οποίους μπορεί να εισπραχθεί άμεσα για να απομειωθεί το κόστος. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να φαίνονταν κατά την εισήγηση για να μπορούμε να κρίνουμε και εμείς επί πραγματικών καταστάσεων, διότι δεν μπορείς, και συμφωνώ με τον κύριο Πρόεδρο της ΔΕΙΑΛ, δεν μπορείς να επιβάλλεις, γιατί λέει ότι είναι με διεσάριστα η απόφαση, δεν μπορείς να επιβάλλεις αυξήσεις τιμών ίδρυυσης και αποχέτευσης. Ναι κύριε Πρόεδρε, είναι δυσάρεστη η απόφαση, αλλά πριν ληφθεί έπρεπε να είχατε, όλοι φέρουμε ευθύνη, αλλά πρωτίστως να είχαμε διερευνήσει όλες τις δυνατότητες της πραξιμότητας. Δεν επιβάλλεις αυξήσεις τιμών χωρίς να έχεις εξαντλήσει κάθε δυνατότητα της πραξιμότητας. Ευχαριστώ. Κύριε Καρασά. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη λίγο. Νίκη, συγγνώμη, αναφέρθηκε η Δημοτική Επιτροπή, πρέπει να απαντήσω. Δεν θα απαντήσω εγώ για τη ΔΕΙΑΛ, αλλά αναφέρθηκε η Δημοτική, αν μου επιτρέπεις. Να πω κύριε Τζιμή ότι καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι σας εκτιμώ και το γνωρίζετε. Το γνωρίζετε και εσείς από τους ελάχιστους ανθρώπους που εκτιμώ σε τέτοιο βαθμό και για την ποιότητα του λόγου σας και για την εργασία σας. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Έτσι. Λοιπόν, μερικοί να ξέρετε ότι ζηλέψαν τώρα για τις φιλοφρονήσεις. Ο κύριος Μανούσος είναι ο πρώτος που ζήλεψε, τον βλέπουν. Από εκεί και πέρα. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, γιατί έχουμε όντως ένα σημαντικό θέμα. Αλλά οι κουβέντες που λέμε μερικές φορές ξεπερνάνε ακόμα και το θέμα αυτό. Δηλαδή, βάζουμε κάποια πράγματα σε διαφορετικό πλαίσιο από αυτό που πρέπει να τα βάλουμε. Τι θα πει η λέξη δημοκρατική κενότητα, είπατε. Δηλαδή, υπάρχει κενότητα δημοκρατία στη Δημοτική Αρχή. Ρωτώ και δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Όχι, μετά. Ρητορικότητα. Ναι, ρητορικό ήταν. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που είπατε ότι εσείς ο ίδιος δεν το πιστεύετε. Το γνωρίζω κι εγώ. Και αν και επειδή υπάρχουν μέσα εδώ και το βράδυ το ξαναδείτε, θα καταλάβετε κι εσείς ο ίδιος ότι κάνατε λάθος που το είπατε. Ναι, όχι. Εγώ λέω την άποψή μου και συνεχίζω να σας εκτιμώ. Αυτό δεν με κάνει να αλλάξω άποψη για εσάς. Έτσι. Πάμε τώρα επί της ουσίας της ερωτήσης που κάνατε για την Δημοτική Επιτροπή. Είπατε και μόνος σας ότι ήταν μια ενέργεια νόμιμη. Έτσι είπατε. Το ακούσαμε όλοι, έτσι. Και γιατί το κάνει αυτό ο νόμος, γιατί δίνει αυτή την αρμοδιότητα στην Δημοτική Επιτροπή και επίσης για να
μάθει και ο κόσμος της δίκης την αρμοδιότητα, να, άμα είναι πολύ σημαντικό να το παρατέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην πάρει απόφαση, γιατί δίνει και αυτό το δικαίωμα ο νόμος. Γιατί δεν το κάναμε λοιπόν. Όταν έρχεται μια επιχείρηση η οποία έχει πάρει μια απόφαση, κατά πλειοψηφία μεν, αλλά η επιχείρηση δεν πάβει να είναι διαδημοτική. Και τώρα θυμήθηκα ότι είπατε ότι παρακολουθούμε και το Δήμο Δυτικής Λέσβου. Ωραία. Ωραία, ωραία, ωραία. Πείτε λοιπόν ό,τι θέλετε. Με το Δήμο Δυτικής Λέσβου εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, συνεργαζόμαστε άψογα, δεν συνεργαζόμαστε κάτω από το τραπέζι. Κάνουμε αυτό που λέει η νομιμότητα και αυτό που νομίζουμε ότι είναι το σωστότερο βάσει των δικαιωμάτων που μας δίνει η νομοθεσία. Τι κάναμε λοιπόν, ρωτήσαμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα τη ΔΕΙΑΛ. Η ΔΕΙΑΛ ήρθε, μας εξήγησε το πόσο σημαντικό είναι, αλλά μας είπε και κάτι άλλο. Πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος που δεν πρέπει να χαθεί. Για τη ΔΕΙΑΛ το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ο χρόνος και όχι αυτή καθ' αυτή η αύξηση. Έτσι λοιπόν, αφού λάβαμε υπόψη όλα τα στοιχεία και επειδή θέλαμε να λειτουργήσει η επιχείρηση, η οποία είχε εκκρεμότητες με τον προϋπολογισμό της, δεν μπορούσε να κάνει προϋπολογισμό, την πήγαν οι προμηθευτές, οι βλάβες οι οποίες δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν. Με παρακολουθείτε, φαντάζομαι. Ναι, ναι, όχι, εντάξει, απλώς λέω. Αποφασίστηκε ότι είναι τόσο σημαντικό να κερδίσουμε αυτές τις 2-3 εβδομάδες που θα χρειαζόταν να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με τις διαδικασίες μετά την. Γιατί η Δημοτική Επιτροπή θα περνούσε. Ή θα το παρέπεμπε ή θα το ψήφισε. Δεν μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Έτσι λοιπόν κερδίσαμε αυτές τις σημαντικές μέρες, όσες ήταν 3, 4, 5, μια εβδομάδα. Κάτι που ξαναλέω το έκανε και η Δυτική Λέσβο το ίδιο. Το ίδιο πράγμα έκανε. Και δεν πιστεύω και αυτή να φοβόταν και να κρύφτηκε. Εκεί δεν υπήρχε ούτε καν η διαδικασία να έρθει μέσω του 1 τρίτου το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα συζητηθεί ποτέ εκεί. Εκεί δεν υπάρχουν πολίτες, συγγνώμη. Όχι, ναι, λέω, θεωρητικός πάντα. Εσείς καταλάβατε όμως τι είπα. Ναι, μπράβο, έτσι, δημοκρατικά. Τελειώνω, πρόεδρε. Τελειώνω και αυτό μου φεύγει και ο ηρμός. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι και αυτοί οι πολίτες είναι και θέλουν ενημέρωση. Πάντως, εκεί ένα είναι το σίγουρο. Δεν έγινε, δεν ήρθαν υπογραφές του 1 τρίτου. Πριν όμως έρθουν οι υπογραφές, να πούμε κάτι που είναι υπαρκτό. Τι είναι αυτό? Είναι ότι 3 μέλη της αντιπολίτευσης, εσείς κυρία Τσιρικό, ότι δεν ήσασταν. Καταλαβαίνω, είχατε. Ναι, παρόλο που είχατε κληθεί, ας πούμε, σαν. Ναι, το ότι θυμάμαι. 3 μέλη ήταν εκεί, της αντιπολίτευσης. Και τι υπόθηκε εκεί? Και αυτό πρέπει να μεταφέρθηκε και στην παράταξη. Ότι ο λόγος που το ψηφίζουμε σήμερα είναι ο χρόνος μόνο και μόνο και ότι εμείς οι ίδιοι θα το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση, όχι για ψήφιση, για ενημέρωση. Το είπαμε ή δεν το είπαμε? Νομίζω πως το είπαμε, κύριε Φραγκόπουλε. Καθαρά. Καθαρότατα. Καθαρότατα, μην το αφισβητείτε. Όχι, όχι, είπα ότι θα έρθει. Ξέρω ότι είπα και δεν με αφισβητείτε. Αν θέλετε, αφισβητήστε το. Εντάξει, οκ. Εγώ λέω τη δική μου αλήθεια. Πείτε και εσείς τη δική σας. Λέω λοιπόν ότι κανένας δεν φοβήθηκε, γιατί κανένας δεν μπορεί να κρύψει μια αύξηση στο νερό. Καταλάβαμε όμως πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος και το φέραμε στη Δημοτική Επιτροπή να ψηφιστεί και μετά θα έρχονταν ούτως ή άλλως. Τώρα δεν μπορώ να το αποδείξω γιατί προλάβατε με το 1 τρίτο των υπογραφών. Άρα λοιπόν, κακώς και το λέω κιόλας και το αναφέρω. Γελάς σαν δικηγόρος, έτσι. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αυτός ήταν ο λόγος μόνο και μόνο αυτός. Και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όταν έρχεται μια εταιρεία και λέει «Έχω πρόβλημα, σώσε με», θα πρέπει να κάνεις τα δύνατα δυνατά, να της δώσεις το βήμα που χρειάζεται, το χρόνο που χρειάζεται, για να κάνει όλα αυτά που σου ορθώς είπατε και ζητήσατε και τα ζητάμε κι εμείς. Και για μας είναι πολύ οδυνηρό να ερχόμαστε μέσα. Δηλαδή, εμείς ήρθαμε στη γίνανε δημοτική αρχή να κάνουμε αυτή τη ΔΕΙΑΛ. Όχι βέβαια. Δίνουμε όμως το χρόνο που χρειάζεται και ελέγχουμε τη ΔΕΙΑΛ μετά για να κάνει όλα αυτά που είπε για να βγει από τη δύσκολη θέση. Γιατί αν θα σας πει ο κύριος Μαραμπούτης που δεν το είπε και κακώς δεν το είπε, οι αυξήσεις αυτές δεν καλύπτουν το χρέος της ΔΕΙΑΛ. Ωραία. Λοιπόν, σταματάω εκεί. Κύριε Πρόεδρε.
Μία σύντομη απάντηση, όχι, μία σύντομη απάντηση για να δικαιολογήσω και το περί παρακολούθημα του κύριου Βέρου. Η απόφαση, να θυμίσω, γιατί ο συλλογισμός σας είναι ότι είναι σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό θέμα, συμφωνούμε κύριο Καρασάβα. Είναι ιδιαίτερα, είναι ο μικρός χρόνος και σας λέω. Η απόφαση της ΔΕΙΑΛ λήφθηκε στις 12 Δευτέρου, στις 12 Δευτέρου. Και το θέμα προς ψήφιση ήρθε ενώπιον της Δημοτικής Επιτροπής 27 Δευτέρου, αν δεν κάνω λάθος. Μεσολάβησαν άνω των 15 ημερών, θα μπορούσε και υπάρχει και έκτακτη συνεδρία στο Δημοτικού Συμβουλίου, θα μπορούσε αυτό το θέμα να ήρθε εδώ, να έρθει εδώ προς ψήφιση. Γι' αυτό υπάρχει ένα τεράστιο δημοκρατικό κενό στην απόφαση την οποία λάβατε. Λοιπόν, κυρία Τσερυγό. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να κάνουμε πρώτα ερωτήσεις και μετά, όταν μας δοθεί ο λόγος, να κάνουμε τοποθετήσεις. Επειδή ακούμε αυτά τα επιχειρήματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα και πάνω σε αυτά θέλουμε να ρωτήσουμε. Το ένα επιχείρημα που ακούγεται είναι ότι έλα μωρέ, είναι 2,5 ευρώ, δεν είναι δάκι καμιά πιο μεγάλη αύξηση. Με τα λίγα μαθηματικά που ξέρουμε, υπολογίζουμε ότι η αύξηση σε κάθε λογαριασμό δεν θα είναι 2,5 ευρώ μαζί με το τέλος αποχέτευσης και όλα τα υπόλοιπα που ανεβαίνουν. Πόσο περίπου θα είναι η αύξηση λοιπόν σε κάθε λογαριασμό? Θα είναι περίπου 9 με 10 ευρώ σε κάθε λογαριασμό? Στο περίπου ρωτάμε. Η μία ερώτηση είναι αυτή. Και η δεύτερη ερώτηση είναι η εξής, γιατί ακούσαμε και αυτό σαν επιχείρημα. Ότι γίνονται τώρα οι αυξήσεις για να γίνουν μετά μειώσεις μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Είναι, νομίζω, πάλι από τα λίγα μαθηματικά που μπορεί να γνωρίζει κανείς και με αυτά που ακούσαμε σήμερα, ότι το χρέος δεν πρόκειται να καλυφθεί με τις αυξήσεις αυτές που γίνονται στα τιμολόγια. Πώς είναι δυνατόν, επομένως, στο επόμενο διάστημα να γίνουν μειώσεις στις συγκεκριμένες τιμές για τις οποίες ενημερωνόμαστε σήμερα? Κύριε Μαραπούτη. Θα απαντήσω εγώ. Πάμε. Ναι, πάμε κύριε Κρονέλη. Συνεχίζω το ερώτημα που θέτει η κυρία Τσιριγότη και λέω ότι στη Δημοτική Ενότητα Λουτρόπολης Θερμής, βλέποντας την εισήγηση του Προέδρου και της ΔΕΙΑΛ. Λοιπόν, το 2022, οι τιμές δηλαδή που ισχύουν μέχρι και σήμερα, το τέλος αποχέτευσης ήταν 15%. Σήμερα, το τέλος αποχέτευσης στα χωριά πάει 30%. Αυτό είναι 2-3 ευρώ? Κανένα λάθος δεν κάνω. Κανένα λάθος δεν κάνω. Είναι η εισήγηση. Ναι, πάει. Κύριε Κουνέλη, σε παρακαλώ. Πάμε. Μη μου λες, σε παρακαλώ. Εσάς παρακαλώ. Λοιπόν, κύριε Κουνέλη, τελειώσα την ερώτηση. Κύριε Μανούσα. Πάμε. Παραγιώτη, σε πάση. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από τα άτομα που την προηγούμενη φορά που ο κύριος Φλόρος έφερε την αύξηση ψήφισα κατά, χωρίς να μου πει κανένας δήμαρχος κάτι, κύριε Βάλεση, που εσείς αποχωρήσατε. Λοιπόν, στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ξέρω αν ήσασταν όταν ο κύριος Μαραμπούτης ανέλησε τα οικονομικά της ΔΕΙΑΛ και είπα μετανιώνω που ψήφισα κατά, γιατί έπρεπε να ψηφίσω μια μικρή αύξηση. Λοιπόν, εσείς. Παναγιώτη, άσχετα τελειώσει. Εσείς τώρα μας λέτε ότι φαίνεται τη μικρότερη δυνατή αύξηση. Εγώ στα χωριά της Γέρας που έχω κάνει πλήρη ανάλυση, όχι 8 ευρώ, 18 είναι, κυρία Τσιριγότη. 8 ευρώ είναι μόνο η ίδρυψη και το πάγιο. Επί της αποχέτευσης που είναι 80% η αύξηση. Βάλτε το κάτω μαθηματικά ξέρω καλά, η αύξηση στην αποχέτευση στα χωριά της Γέρας είναι 80%. Και περνάει τέτοια αύξηση 80%. Λυπάμαι πολύ για όλους τους συμβούλους που την ψηφίζουν αυτό. Που δεν θα ψήφισουν, βέβαια, εντάξει. Αυτά δεν έχω τίποτα άλλο. Ερωτήσεις. Ναι. Κύριε Σαφασίδη. Ήθελα να ρωτήσω την υπηρεσία πόσο προϋπολογίζεται ότι θα είναι τα έσοδα που θα έχει η ΔΕΙΑΛ από τις αυξήσεις αυτές. Και ένα δεύτερο, εάν υπάρχουν νομικά πρόσωπα τα οποία δεν πληρώνουν.
Γιατί το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των ΔΕΙΑ, αν θυμάμαι είναι το άρθρο 5, αναφέρει ότι στα τέλη και τις δαπάνες υπόκεινται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου και του ελληνικού δημοσίου, καταργούμενης κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. Αν λοιπόν υπάρχουν τέτοια νομικά πρόσωπα που δεν πληρώνουν. Έλα, κύριε Αλεξίου. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την υπηρεσία, αν σήμερα έχει προϋπολογισμό, αν μπορεί να πληρώσει τους προμηθευτές και όλους τους άλλους οι οποίοι έχουν σχέση οικονομική με τη ΔΙΑΤ. Θέλω να μου απαντήσουν. Το 2015, όταν έγινε η ολική επέκταση με την τότε διοίκηση, υπήρχαν οικονομοτεχνικές μελέτες, έπρεπε να γίνει τότε, υπήρξε πώς θα επιχείρηση θα προχωρήσει. Όταν αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο πρόεδρος της ΔΙΑΛ πολύ καλά, δεν συζητήθηκαν ούτε τα οικονομικά στοιχεία, ούτε τα μηχανήματα, ούτε ο ανθρώπινος εξοπλισμός. Πώς όλα αυτά προχωρήσανε τότε το 2015 και σήμερα φτάνουμε στο 2024 και να μιλάμε για ένα χρέος των 8 εκατομμυρίων. Και στη συνέχεια είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ότι η επιχείρηση είναι ανταποκριτική. Υπάρχουν άλλα έσοδα που μπορεί να λειτουργήσει στη ΔΙΑΛ. Ευχαριστώ. Κύριε, άλλος είναι, όχι. Κύριε Βάλεση, ή κύριε Μαραμπούτη. Νομίζω... Α, το... Με... Ωραία. Καλησπέρα κύριε Σύμβουλη, Μαραμπούτης Μιχάλης λέγομαι, προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικών. Η ΔΕΙΑΛ απαρτίζεται, όπως σας είπε και ο πρόεδρος, από 62 άτομα και το 2015 ήμασταν 67 άτομα. Ταυτόχρονα τα 8 άτομα από τα 62 μέχρι τέλος του χρόνου θα φύγουν. Σε αναμονή προσλήψεων έχουμε εγκριτική από ΑΣΕΠ 28 άτομα, εκ των οποίων έχει βγει διαγωνισμός μόνο και τρέχει για τα περίπου 11 με 12 άτομα μόνο πι ε και τα ΦΕ. Αυτό είναι έτσι σαν ξεκίνημα. Το 2015, όπως ρώτησε ο σύμβουλος εδώ πέρα, όταν από το 2011 ξεκίνησε η ιστορία του Καλλικράτη, το 2015, μία ωραία πρωία ήρθε το Δημοτικό Συμβούλιο και μας έδωσε 12 δήμους. Δεν υπήρξε ούτε οικονομοτεχνική μελέτη, ούτε μελέτη βιωσιμότητας. Απλά μας έδωσε 12 δήμους, δεν έδωσε τα πάγια, δεν έδωσε εξοπλισμό, δεν έδωσε προσωπικό, όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας και όλοι οι προηγούμενες διοικήσεις μέχρι τώρα, ότι έτσι έπρεπε να γίνει και έτσι όριζε ο νόμος 3852 του 10. Ένα αυτοκίνητο έχουμε μόνο και αυτό δανεικό. Όπως γνωρίζετε, η απόσταση για να πας από εδώ, Ερεσό, Μόλιβο ή σε όλα τα χωριά, ένα συνεργείο, αν φύγει με ένα αυτοκίνητο, θέλει μία μέρα. Μία μέρα θα φάνε δύο άτομα για να πάνε να αποκαταστήσουν μια ζημιά ή οτιδήποτε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε βρει συνεργάτες και προσπαθούμε να κάνουμε το αδύνατο. Να πάμε να φτιάξουμε τις ερημωμένες εγκαταστάσεις, τα αντιοστάσια χωρίς τα παραπανίσια τα μοτέρ, να αγοράζουμε μοτέρ και πομόνες και ό,τι άλλο υδραυλικό έχει, δεν τα γνωρίζει πολύ καλά. Και συγκεκριμένα κινδύνεψαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι και να πάνε αυτόφορο μόνο και μόνο επειδή οι εγκαταστάσεις αυτές δεν ήταν ορθές. Έτσι τα παραλάβαμε χωρίς απογραφή, χωρίς τίποτα. Τα οικονομικά μας, όπως είπε και ο πρόεδρος προηγουμένως, είναι μόνο οι λογαριασμοί του νερού, ανταποδοτικά. Ό,τι σπράττουμε, παίρνουμε. Με ό,τι σπράττουμε, ζούμε και πληρώνουμε το προσωπικό. Το προσωπικό, να σημειώσουμε ότι από το 2010 δεν έχει λάβει καμία αύξηση. Φέτος ξεκίνησε η πρώτη αύξηση που έδωσε το κράτος και είναι της τάξης περίπου μεικτά του 10%. Το 2021, τον Νοέμβριο, το έχουμε ξαναπεί, το είπαμε και πέρυσι στην ίδια την αίθουσα, ξεκίνησε η ιστορία με την ενέργεια. Εμείς ήδη είχαμε επιβαρυνθεί με τις δημοτικές ενότητες, με την καταμέτρηση των δημοτικών ενοτήτων, που δεν δούλευε τίποτα, δεν βγαίνανε όπως έπρεπε οι λογαριασμοί τους. Είχαμε μια πολύ μικρή αποτύπωση από τους προηγούμενους δήμους. Δεν αντιπροσώπευε την πραγματικότητα. Ακόμα και τώρα μας φέρνουν ρολόγια τα οποία είναι ανύπαρκτα, ενώ τα είχαμε πάρει από τους δήμους με ονοματεπώνυμα. Και πάμε και προχωρούμε σε διαγραφές όλων αυτών των εσόδων. Δεν υπήρχε καταγραφή, δεν υπήρχε δρομολόγιο.
δεν υπήρχε ανταποδοτικότητα. Γιατί και την ανταποδοτικότητα αυτοί οι Δήμοι τότε τον καιρό που έκαναν την τιμολογιακή τους πολιτική, δεν την έβαζαν μέσα στα κόστη τη ΔΕΗ που πλήρωναν τότε. Με αποτέλεσμα το νερό να έρχεται 10 και 15 λεπτά σε κάθε ενότητα. Άλλοι δεν πλήρωναν καθόλου, άλλοι δεν είχαν καθόλου ρολόγια. Τα ξέρετε πολύ καλά, απλά τα κάνω αναδρομή, τα έχουμε πει πολλά χρόνια. Εμείς, η δύναμή μας από το 2015 και μετά, προσπαθώντας να κάνουμε τις καταμετρήσεις και να, όσο μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στο τρίμηνο, γιατί περάσαμε από 1000 μύρια και φτάσαμε να βγάζουμε και λογαριασμούς σε επίπεδο χρόνου ακόμα, για να βγάλουμε μια σωστή αποτύπωση των ρολογιών. Και ακόμα και τώρα, όποιος καταναλωτής έρχεται, το πρώτο πράγμα που το λέμε είναι: δες αν το ρολόι είναι δικό σου και αν η ένδειξη συμφωνεί με αυτά που γράφει, για να έρθει να το κουβεντιάσουν. Είναι πολύ δύσκολο, κύριε Σύμβουλη, το σενάριο το να βγουν έξω και να πάρουμε μια καταγραφή 62 άτομα με άλλους 7 ειδικούς εξωτερικούς συνεργάτες, οι οποίοι εναλλάσσονται συνεχώς γιατί έχουμε προβλήματα. Πάμε λοιπόν στα οικονομικά του. Η ΔΕΙΑ περίπου με την λειτουργία της σε όλο το Δήμο έχει μια δυναμική των 8.600.000, 8.800.000, 8,5 εκατομμύρια περίπου βεβαιώσεις. Από αυτά εισπράττουμε. Και δεν είναι, εισπράττουμε καθημερινά. Οι εισπράξεις το 23, ας πούμε, κάνοντας έναν έρευνα από τα ταμεία μας, ας πούμε, ήταν 8.600. Εισπράττουμε. Η δυσκολία είναι ότι όλα τα λειτουργικά, τα έξοδα από το 21 και μετά ακολούθησαν τη ΔΕΗ, έχουν διπλασιαστεί και εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε σε αυτές τις απαιτήσεις των προμηθευτών, ούτε να μπορούμε να πληρώνουμε όσο πρέπει. Οι βεβαιώσεις που γίνονται, αυτά που σας είπα τα έσοδα, είναι βεβαιωμένα. Και τα έσοδα, οι εισπράξεις, είναι εισπραγμένα μεν, αλλά δεν αφορά τη χρήση. Αφορά από προηγούμενες χρήσεις, με τις πιέσεις που ασκούμε όπου μπορούμε. Στα χωριά είναι δύσκολο να ασκήσουμε πιέσεις. Ασκούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Έχουμε ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, έχουμε πάρει ειδική εντολή από το Υπουργείο Οικονομικών, σαν ΔΕΙΑ πλέον, που δεν το είχαμε τα παλιά χρόνια, και στέλνουμε συνέχεια καταστάσεις με κακοπληρωτές, ή να μην πούμε κακοπληρωτές, να το πούμε αλλιώς. Αυτοί που δεν εξυπηρετούν ως πρέπει τους λογαριασμούς τους, μόνο και μόνο για να έχουμε μια πίεση, ένα μοχλό πίεσης. Προσπαθούμε να κάνουμε συνεργείο για να βγει έξω, να πάει να φανεί η ΔΕΙΑΛ, να πιέσουμε με τον όρο της διακοπής για να προσέλθουν. Έχουμε διακανονισμούς, έχουμε βάλει πολύ μεγάλα και ξενοδοχεία και στο Μόλυβο και στο Πλωμάρι και στην Ερεσό, ξενοδοχεία με διακανονισμούς, με αυτές τις δόσεις που έχουμε, τις 50 άτοκες δόσεις, και πιο παλιά είχαμε τις 100 δόσεις. Υδρόμετρα που είπε ο κύριος Σύμβουλος, κύριος Κουφέλος, επίσημα υδρόμετρα δεν έχουν δύο περιοχές, το Παλαιοχώρι και ο Σταυρός, αν θυμάμαι καλά. Μιλάμε για 240 ρολόγια. Νεοχώρες, με συγχωρείτε. Αυτά είναι τα επίσημα και αυτά δεν έχουν τοποθετηθεί μέχρι τώρα, γιατί πρέπει όλο το χωριό να πάει να γίνει δίκτυο, κύριε Σύμβουλη. Δηλαδή να πάει να σκαφτεί, να γίνει μια μελέτη, να πάει να σκαφτεί, να περάσουν σωλήνες και να γίνει δίκτυο. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα πληρώνουν το πάγιο. Υπάρχουν στάσιμα ρολόγια. Δεν υπάρχει δυνατότητα της αμεσότητας να πάμε αύριο να πάμε να αλλάξουμε 1000 ρολόγια, 2000 ρολόγια. Στις αποθήκες μας μέχρι το 21 δεν είχαμε καθόλου ρολόγια. Από το 22 και μετά έχουμε πολλά ρολόγια και ταυτόχρονα, όπως σας είπε και ο Πρόεδρος, έχουν βγει δύο έργα. Δύο μεγάλα έργα. Το ένα ξεκίνησε και εκτελείται στη Δυτική Λέσβο με 12.500 ρολόγια που θα πιάσει Μόλυβο και Ερεσό, που είναι ηλεκτρονικά ρολόγια, και ταυτόχρονα ακόμα ένα για το Δήμο Μυτιλήνης, περίπου στα 6.000 με 7.000 ρολόγια. Έχουμε συνεργασία με τον Εργολάβα που θα μπει στην Καλονή, η Καλονή ήταν λίγο δύσκολη για μας. Ήταν από τα τελευταία χωριά που προσπαθήσαμε να το φέρουμε σε πέρα στο χωριό αυτό. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Υπάρχουν στάσιμα ρολόγια. Αυτοί πληρώνουν το πάγιο. Όπου μπορούμε και επεμβαίνουμε, όπου έχουμε τη δυνατότητα να στείλουμε συνεργείο, στέλνουμε συνεργείο. Τα αυτοκίνητά μας είναι παλιά. Έχουμε ένα εξοπλισμό γύρω στα 15-18 αυτοκίνητα και είναι όλα παλιά, συνέχεια στο συνεργείο. Προσπαθούμε με μεταχειρισμένα
και με όλες τις δυνάμεις μας το προσωπικό δουλεύει νύχτα μέρα. Έχουμε παράδεια για 24-ωρη βάση, έχουμε βάρδιες μέσα στην πόλη συνεχόμενα και η μελέτη που είπε ο κύριος Σύμβουλος, ο κύριος Τζιμής. Η ΔΕΙΑΛ είχε να βάλει αυξήσεις από το 2018, την πρώτη φορά πάλι που έγινε μία αναπροσαρμογή του Παγίου. Και αυτό ουσιαστικά τι ήτανε. Προσπαθήσαμε οριακά και σε ευθεία γραμμή να αναμορφώσουμε τα τιμολόγια του Καλλικράτη, των καλλικρατικών ενωτήτων, με σκοπό να πλησιάσουμε πιο κοντά στις πραγματικές τιμές. Όταν έγιναν τα πρώτα τιμολόγια επί κυρίου Βουνάτσου, για να περάσουμε τη νέα τιμολογιακή πολιτική, στους καινούριους δήμους, τους είχαμε συναντήσει με 10 και 15 λεπτά. Είχαν γίνει τότε διάφορες ιστορίες με τους συμβούλους και συμφωνία και ξεκίνησαν με χαμηλές τιμές, με 30 με 40 λεπτά το τρίμηνο, το κυβικό, από τη μικρή κλίμακα, και ένα χαμηλό πάγιο. Αυτά τα χρόνια λοιπόν σταδιακά πιάναμε και το ανεβάζαμε. Από το 18 μέχρι το 20 δεν έγινε καμία αύξηση. Το 2021 έγινε μία μείωση στη τιμολογιακή πολιτική του Παγίου της πόλης Μυτιλίνης, η οποία ήταν 16,5 πήγε 14,5 και ανέβηκαν και όλες οι καλλικρατικές ενότητες και όλα τα δημοτικές ενότητες υπόλοιπες σε 14,5. Αυτή ήταν η αύξηση. Από το 21 και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία. Το πώς τα υπολογίσαμε. Τα υπολογίσαμε διότι βλέπαμε πόσο έχουν ανεβεί τα υλικά, πόσο έχουν ανεβεί τα έξοδα, πόσο έχουν ανεβεί λειτουργικές δαπάνες, πόσο έχουν ανεβεί τα πετρέλαια, πόσο έχουν ανεβεί τα καύσιμα, τα λάστιχα ή τα υδραυλικά, τα ανταλλακτικά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εμείς θέλουμε περίπου 200 με 250 τόνους χλώριο το χρόνο για να εξυπηρετούμε την αντλιοστάσια. Αυτό το χλωρό το αγοράζαμε 21 λεπτά το λίτρο. Σταθερό για πολλά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάει 40 λεπτά κατέβατα και άμα θέλουμε, λέει ο προμηθευτής. Δηλαδή έχουμε καταντήσει να αλλάξουμε διαγωνισμό που τον είχαμε βγάλει με 30 και 35 λεπτά, γιατί δεν κατέβηκε κανένας να δώσει προσφορά. Ανεβάσαμε λίγο, το ξαναβάλαμε για να πάρουμε χλώριο. Που το χλώριο είναι το είδος πρώτης ανάγκης για τη δουλειά. Οι σέλες. Τώρα δεν τα ξέρω τα υλικά αυτά καλά. Οι σέλες, ναι, είναι κάποια υλικά τέλος πάντων που πάνε και κάνουν αποκατάσταση άμεσης βλάβης, πανάκριβα. Τα μεγάλο διαμετρήματος από 600 ευρώ πήγαν 800 και 900. Από 200 πήγαν 400. Τα καύσιμα, τα γνωρίζετε. Από 1,20 πήγανε 1,80, 1,90. Ταυτόχρονα έχουμε αύξηση ενοικίων. Είχαμε διατηρήσει τα ενοίκια τόσα χρόνια με λόγω COVID εποχής σε ένα σταθερό ποσό, τώρα ξεκίνησαν οι ανατιμήσεις. Αυτή η αύξηση τώρα είναι 2,5 ευρώ πάνω στο πάγιο, μικρές αναπροσαρμογές πάνω στην αποχέτευση. Ο κύριος σύμβουλος που είπε για τη θερμή. Όχι ο κύριος Μανούσης, ο οποίος, ναι. Για τη θερμή 30%. 30% ήταν το 2021 και το πάμε 45%. Είναι το 45%, με συγχωρείτε, είναι πάνω στην αξία της ίδρυυσης. Ακούστε να δείτε, έχω εγώ ένα υπολογιστικό εργαλείο εδώ. Μην το βλέπετε έτσι. Όχι, θα το δείτε ότι... Αν θα μου πείτε ότι στα 30 κυβικά που πλήρωνε ένας γεραγότης... Στα 30 κυβικά που πλήρωνε ένας γεραγότης στα 50, θα πληρώσει τώρα 56. Θα σας... Ναι. Λοιπόν, τα 56, αν το υπολογίσετε 45%... Όπου είναι η αποχέτευση, θα σου βγει 80%. Αν δεν σου βγει, εγώ θα φύγω από την αίθουσα τώρα. Και θα παραιτηθώ και από σύμβουλος. 80% είναι. Μαθηματικά ξέρω καλά. Θα σας πω σε λίγο παραδείγματα. Μαθηματικά εμάλιστος. Το ίδιο συμβαίνει και, και στα χωριά. Κόμη, πύργη θερμής. Ήταν 15% και πήγε 30%. Αυτό σημαίνει αυτή ότι... Αυτή είναι 30, πάνω το 30%. Διπλασιάστηκε. Είναι πάνω στην αξία του νερού. Η ΕΙΔΑΠ αυτή τη στιγμή, όπως έγινε πέρυσι θέμα
με τον κύριο πρόεδρο, με τον κύριο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε τον κύριο Χατζηγιάννη, που είπε ότι οι τιμές της ΕΙΔΑΠ είναι υπαύθυνες, η ΕΙΔΑΠ, και μετά τον κάναμε και ένα έγγραφο, και αν παρατηρήσετε και στον τύπο, μας απάντησε ότι είχαμε σωστά τα είπαμε. 75% έχει αποχέτευση η ΕΙΔΑΠ. Απλά σας λέω, εγώ θα σας δώσω παράδειγμα. Άστο να τελειώσει. Μα σε παρακαλώ. Θα με αφήσετε λίγο να τελειώσει. Πώς θα το πεις ακόμη. Οι πιθανότητες, η αύξηση τώρα είναι 2,5 ευρώ το τρίμηνο και με τις λοιπές αναπροσαρμογές, γιατί δεν λέγεται αύξηση, αναπροσαρμογές λέγεται για μας, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε με αυτά τα λεφτά όχι τη ΔΕΗ που είναι μεγάλο βάρος, τις αυξήσεις των ανελαστικών και των λειτουργικών μας δαπανών. Δεν έχουμε άλλο περιθώριο. Η διαφορά που θα δει ένα τιμολόγιο στο τρίμηνο απάνω είναι όντως, όπως είπε η κυρία Τσιριγότη, περίπου στα 10 με 12 ευρώ ανάλογα την κατανάλωση. Ανάλογα με τα κυβικά. Θα σας δώσω εγώ σε λίγο, αν θέλετε, ένα υπολογιστικό εργαλείο ανά ενότητα και ανά χώρο, να σας πω πόσα πλήρωνε πρώτα και πόσα πληρώνει μετά. Και θα δείτε ότι η αύξηση είναι πάνω εκεί. Τα προϋπολογισμός, τα έσοδα, αυτά που προϋπολογίζουμε να βεβαιώσουμε, βέβαια τώρα είναι τρία τρίμηνα, γιατί το ένα το τρίμηνο ουσιαστικά το φάγαμε τώρα, υπολογίζουμε περίπου στο επίπεδο χρόνου περίπου το εκατομμύριο. Βεβαίωση. Νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου χρωστούσαν πάρα πολύ παλιά και θα χρωστάνε κατά τα φαινόμενα. Εδώ πέρα τώρα με την καινούργια δημοτική αρχή ήρθαν και μας βρήκαν στην υπηρεσία ο κύριος Κοτσόνης και η κυρία Βαλάκου, τους έστειλα αναλυτικές καταστάσεις και μας υποσχέθηκαν τώρα με την ψήφιση του προϋπολογισμού θα περάσουν για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της ρύθμισης. Για ένα μεγάλο ποσό, ναι, και ο κύριος Πανός, ναι. Ένα μεγάλο ποσό βρίσκεται στα δικαστήρια για τα δημοτικά και για τα γυμνάσια και περιμένουμε απόφαση από το εφετείο. Αυτό δηλαδή που το λέμε τώρα είναι για μας, μας λείπει, μας... Πήγε στο διοικητικό. Αυτό μπορεί να το λέω λάθος, δεν ξέρω. Σε αυτό, εντάξει, με συγχωρείτε. Δεν ξέρω το νομικό όρο. Πάντως περιμένουμε απόφαση από εκεί, ναι. Δεν ξέρω αν θέλετε να πω κάτι, δεν ξέρω αν άφησα κάποιον. Υπάρχουν μικρόφιλέτες, υπάρχουν και νομικά πρόσωπα που χρωστάνε μαζεμένα χρήματα και έχουν μείνει από παλιά, που έχουν περάσει την πενταετία και την εικοσαετία από παλιά. Γιατί αυτά τα 8.200.000 που είναι τα υπόλοιπα, είναι από γένεση της ΔΕΙΑΛ, έτσι, αυτές οι υποχρεώσεις. Οι απαιτήσεις μας. Από το 82 είναι καταγεγραμμένα, τα οποία τώρα αυτά σβήνουν όμως μόνο με δικαστικές πράξεις. Δεν σβήνουν να πάμε αύριο και να τα μηδενίσουμε. Δεν μηδενίζουν. Το καλύτερο που μπορούμε να εισπράξουμε, ποιο είναι. Πιθανότητα. Αν πάρουμε κανένα 40-50 θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα κάνετε αυξήσει που μιλάμε με πιθανότητα. Η αύξηση. Δεν καλύπτει όλες τις λειτουργικές μας δαπάνες. Η Άμαρα Μπούτη, με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για πιθανότητες όταν εδώ έχουν έρθει αυξήσεις τόσο υψηλές. Μιλάμε για διπλάσεις, τουλάχιστον στα χωριά της δικής μου δημοτικής ενότητας. Οι αυξήσεις είναι διπλάσεις. Ποια πιθανότητα μου λέτε τώρα. Πείτε μας ποιες είναι οι οδηγίες. Πείτε μας τα λειτουργικά μας διπλασιάστηκαν, οι αυξήσεις, τι έπρεπε να γίνουν. Οικονομοτεχνική μελέτη πριν από την αύξηση των. Ναι, σας είπα και πριν. Έκανε το Δημοτικό Συμβούλιο οικονομική μελέτη για να μας δώσει 40.000 ρολόγια επιπλέον ή μας έβαλε να προχωράμε μέσα και να λέει δουλέψε τα. Με τι έσοδα τα δουλέψουν. Κύριε Μαραβούτη, όταν τα δημοτικά για να βοηθήσω τη συζήτηση στο ερώτημα. Οι οργανισμοί δεν πλήρωναν. Εμείς τι έπρεπε να κάνουμε. Όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά λέγε, διαγράφηκαν. Πώς διαγράφηκαν. Όταν πηγαίναμε να τα σβήσουμε. Έλα, κύριε Μαραβού, τελείωσες. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, ρώτησα αν υπάρχει με τα σημερινά δεδομένα και τα χρέη και αυτά που προσδοκά να εισπράξει η ΔΕΙΑΛ, αν τα εισπράξει από τις αυξήσεις, εάν υπάρχει ενδεχόμενο μείωση των τιμών το επόμενο διάστημα σε συνδυασμό και με τη γενικότερη πολιτική
Έτσι και με το νομικό πλαίσιο που υπάρχει το 2013, με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και την Επιβολή Τιμών, υπάρχει ενδεχόμενο να γίνουν μειώσεις το επόμενο διάστημα? Γιατί το ακούμε σαν επιχείρημα για να καθησυχαστεί ο κόσμος. Εμείς λέμε ότι δεν υπάρχει, αλλά η υπηρεσία τι λέει, ότι υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Εξυπναδούλες, Μάγιωτο. Νικία. Εξυπναδούλες. Να πω. Νομίζω ότι δεν μπορεί να σου πει κανένας με βεβαιότητα. Ωραία, αν δεν μπορεί επομένως να υποθεί με βεβαιότητα, να μην διακινείται από τους Δημοτικούς Συμβούλους αυτό το επιχείρημα στον κόσμο. Αυτό λέμε. Ρωτάω λοιπόν επίσημα, αν η ΔΕΙΑΛ μπορεί να απαντήσει, ο πρόεδρος, ο οικονομικός διευθυντής, αν υπάρχει ενδεχόμενο να μειωθούν το επόμενο διάστημα οι τιμές. Αυτό. Από ποιον δημοτικό, δεν το κατάλαβα. Ποιος βγαίνει και το λέει δηλαδή? Ακούστε, επειδή και εμείς κυκλοφορούμε και ακούμε τι συζητιέται, εμείς ρωτάμε αν η θέση της ΔΕΙΑΛ είναι ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν μειώσεις. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο ή δεν μπορείτε να το απαντήσετε αυτή τη στιγμή? Ως ενδεχόμενο, ναι, υπάρχει. Αν πάει καλά, θα γίνει. Αλλά ποιος μπορεί να το. Ποιος μπορεί να το. Δεν το κατάλαβα. Πού είναι το παράξενο δηλαδή? Ότι πριν από 5 ή 10 λεπτά υπόθηκε ότι με τις αυξήσεις αυτές δεν πρόκειται να καλυφθούν τα χρωστούμενα που έχει η ΔΕΙΑΛ. Γι' αυτό ρωτάμε, για να μην πέσουμε με τη λογική τώρα. Μισό, επειδή ξέρω να χειρίζομαι καλά την ελληνική, την καταλαβαίνω καλά. Λέω, ήξερες εσύ π.χ. ότι θα γίνει ένας πόλεμος και θα ανεβεί π.χ. η ΔΕΗ στα... Το ίδιο πράγμα συζητάμε τώρα. Ναι, το ξέραμε ότι μπορεί να γίνει σαν ενδεχόμενο με βάση την πολιτική εκτίμηση που έχουμε για τα... Ωραία. Λοιπόν, στην παρούσα φάση εσείς λέτε επομένως τι. Να πω κάτι για τα κυβικά. Κύριε, μίλησε. Πόσο. Εντάξει, μετά, άσε τον Παναγιώτη, ο κύριος Κουφέαβος, πάμε. Λοιπόν, άσε να περίμενα ρωτήσει. Λίγο γιατί... Σας παρακαλώ. Λίγο γιατί έχει ξεφύγει, κύριε Πρόεδρε. Τώρα παρεμβαίνει ο ένας, θα με αναγκάσετε να τα κλείσω. Εντάξει. Ειλικρινά το λέω. Είπα να μην το κάνω πάλι. Σας παρακαλώ πολύ. Σαν μωρά κάνουμε. Όλοι οι ενήλικες είμαστε εδώ μέσα. Δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε δύο λέξεις. Κύριε Κουφέλο. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, επειδή αρχίζουμε και μπαίνουμε σε μια λογική την οποία εγώ τουλάχιστον αδυνατώ να αντιληφθώ και πιστεύω και οι συνάδελφοί μου εδώ, τουλάχιστον αυτά που είπε ο κ. Μαραμπούτης δεν ισχύουν στα οικονομικά. Δηλαδή, αν δούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση και μας οφείλει κάποιος 8 εκατομμύρια, θα πάμε στους πελάτες και θα αυξήσουμε τις τιμές, θα κάνουμε ένα προσαρμογή όπως το θέλει να του λέει ο κ. Μπαραμπούτης και καλά το κάνει, στους συνεπείς, στους καλοπληρωτές, στους ανθρώπους οι οποίοι κάθε μήνα ή δίμηνο όποτε έρχεται ο λογαριασμός πάνε και πληρώνουν, για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα λειτουργικά. Αυτό δεν υπάρχει. Στα οικονομικά δηλαδή, από τη γνώση που έχω, γιατί έχω τελειώσει και οικονομικά, δεν το έχω ξανακούσει, δεν το έχω αντιμετωπίσει ποτέ. Ούτε και αυτή η λογική που άκουσα τώρα από την Ελλάδα στον αντιπολίτευση, ότι ξέρεις κάτι, άμα μου το αυξήσεις μετά θα μου το κατεβάσει. Εντάξει, ας το δεχτώ να τους καθησυχάσω. Κυρία Τσιριγότη, αφήστε με να τελειώσω. Αυτό δεν ξέρω αν το είπα, δεν τονίζατε, αλλά προσπαθούσατε από τον κύριο πρόεδρο. Ανοίξτε μας τα μικρόφωνα. Όχι. Δεν θα πετάγεστε. Πόσες φορές θα ζητάτε το λόγο? Θα ζητάτε το λόγο. Αφήστε το να τελειώσει. Αφήστε το να τελειώσει, κυρία Τσιριγότη. Μα δεν θα σας πω πράξη που δεν είπαμε. Θα σας δοθεί ο λόγος, ο αντίλογος να απαντήσετε. Λοιπόν, τώρα ό,τι είχατε να πείτε το είπατε. Πόσο? Πάμε, κύριε Κουφέλο. Κύριε Κουφέλο, τοποθέτηση κάνετε, έτσι, δεν είναι ερώτηση. Πότε, πόσο θα την κάνεις? Να το κάνω την ερώτηση, δεν πρέπει να το μάθετε όλα αυτά που ακούμε. Επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, ζητώ το λόγο. Λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσετε. Γίνανε οι ερωτήσεις. Απαντήθηκαν όλες. Αφού απαντηθούν, συγγνώμη, τον πρόεδρο, δεν λέω αν σας άρεσαν οι απαντήσεις. Δεν απαντήθηκαν όλες. Δεν λέω. Εγώ κάνω την παρέμβαση επί της διαδικασίας. Μπορώ να ολοκληρώσω? Κύριε Πρόεδρε,
ελέγχουμε, σας παρακαλώ, αν απαντήθηκαν, αν δόθηκαν οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, όχι αν άρεσαν οι απαντήσεις, αν δόθηκαν. Αφού τελειώσουν λοιπόν οι απαντήσεις, παίρνουν το λόγο ή όποιος θέλει, ο Δημοτικός Σύμβουλος, σύμφωνα με τον κανονισμό, και τοποθετούνται. Κυρία, δεν γίνεται να γίνεται διάλογος και να παρακολουθούμε όλοι οι υπόλοιποι, ο ένας να απαντάει στον άλλον. Τον κανονισμό το σκεφτήκατε τώρα που είναι αξιπολίτευση, δεν είναι σαν αντιπολίτευση. Τον κανονισμό, κύριε Ζακή, τον κανονισμό το λόγωσασταν όταν σας διακόπτανε και καταχρώσασταν τον χρόνο. Τώρα που γίνεται συμπολίτευση, θυμηθήκατε το κανονισμό. Σας παρακαλώ. Θυμόσαστε τι γινόταν επιμερών σας. Ναι, θυμάμαι. Ζητούσα συνέχεια. Μισή ώρα μονόλογη και μία ώρα. Ζητούσα συνέχεια τον κύριο Χατζηγιάννη να τηρήσει τον κανονισμό και τη διαδικασία. Το ίδιο έκανα και τότε. Κυρία Χατζηγιάννη, ωραία, θα κάνει την ερώτηση του ο κύριος Κουφέλος και μετά τοποθετήσεις. Τελειώσαμε. Κύριε Μαραμπούτη, η ερώτηση... Κάνατε ερωτήσεις, κάνατε τοποθέτηση, όλα τα κάνατε. Δεν έχουν απαντηθεί, κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, αν σας αρέσαν αυτές είναι, λοιπόν, πάμε. Δεν πρέπει να σας αρέσουν, το ζήτημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και ήρθαμε εδώ για να συζητηθούμε. Πάμε, κύριε Κουφέλο. Έλα, σας παρακαλώ. Πάμε. Πάμε, κύριε Κουφέλο. Μιλάει ο επικεφαλής παράταξής σας. Άσε να μιλήσει πρώτα και μετά. Πάμε. Κύριε Κουφέλο. Ωραία. Σε παρακαλώ. Εντάξει. Μιχάλη, λοιπόν, έχετε κάνει κάποια χαρτογράφηση των υδρόμετρων που έχουν μπει και που δεν έχουμε, σε ποιες περιοχές, ως επιχείρηση? Δήμος Καλονής έχει, η Δημοτική Ενότητα Καλονής. 5.500 ρολόγια. Τελειώστε την αυτή, κύριε Κουφέλο. Τελειώστε την αυτή. Ωραία. Έχουν εγκατασταθεί όπως είπατε. Πλην δύο χωριών. Έχω αντίθετη, έχω άλλη πληροφόρηση. Γι' αυτό το ρωτάω. Γιατί έχω εργολάβο, κατέβηκε κάτω ο εργολάβος, γιατί τον πήραν οι υπόστολοι Καλονιάτες με τα φτιάρια. Και φύγαν και δεν τον τοποθέτησε ο άνθρωπος. Γι' αυτό το ρωτάω, αν το έχει γνώσει. Πάμε παρακάτω. Οι μεγαλοφυλέτες που είπατε. Για τα 8 εκατομμύρια, για να δούμε τελικά αν πρέπει να γίνουν αυτές οι αυξήσεις και αν πρέπει, θα έπρεπε μάλλον η επιχείρηση να μαζέψει τα οικονομικά της και να εισπράξει. Ο μεγαλοφυλέτης ποιος είναι? Ένας από τους μεγαλοφυλέτες, να πούμε. Να σας κάνω πιο εύκολο το ερώτημα. Ο Δήμος Μυτιλίνης πόσο οφείλει? Ο Δήμος Μυτιλίνης εξυπηρετεί την... Πόσο οφείλει? Δεν θέλω να μου πείτε τι εξυπηρετεί. Δεν οφείλει παρά μόνο οι Ρωμάνοι τώρα. Μόνο τους Ρωμά που είναι... Σχολικές επιτροπές οφείλουν. Πόσα? 1,5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Από γέννησης. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πόσο οφείλει? Για όσα έχουμε πετρεωμένα τώρα περίπου στα 80.000. 80.000. Οι σχολικές επιτροπές του Δήμου Δυτικής Λέσβου? Μαζί είναι αυτό. Α, όλα μαζί είναι το 1,5 εκατομμύριο που πέτα. Πολλά σχολεία δεν έχουν ρολόγια. Όχι, επειδή είπε ότι υπάρχουν ρολόγια σε όλη την Καλονή. Όχι, λέει τώρα ο κύριος Τσαγκάρης ότι δεν έχουν εκεί τα σχολεία. Ο Δήμος, ο πρώην Δήμος, όταν μας έδωσε την Δημοτική Ενότητα Καλονής, μας έδωσε ένα Excel και μας έδωσε 5.000 ορλόγια, 5.000 ονόματα και λέει με αυτά κινηθείτε. Με αυτά λοιπόν βγήκαμε και κινούμαστε. Όπου βρίσκουμε καινούργια, το μηθετούμε. Μα δεν υπάρχει. Παραπάνω δεν ρολόγια. Παραπάνω είναι κάτι. Είναι από γέννησης. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε το 2024 και να πούμε θα μαζέψουμε τα 8 εκατομμύρια. Όπως καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αφενός με ανθρώπινα δεν υπάρχει δυνατότητα. Και αφετέρου τα περισσότερα είναι λεφτά, τα περισσότερα χαμένη. Το κράτος έχει 120 δις. Οι Δήμοι, οι Κοριάδες, όλες προστάνε. Είναι δυνατόν όπως προστάνε εμάς και θα πούμε ότι δεν θα προχωρήσουμε σε μια αναπροσαρμογή τη τιμή να καλύψουμε τα λειτουργικά μας έσοδα μόνο και μόνο επειδή θα εισπράξουμε όλα τα παλιά. Γίνεται αυτό. 60 άνθρωποι μπορούν να μαζέψουν τα παλιά. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να κάνουμε συνέχεια και στέλνουμε συνέχεια καταστάσεις στην ΑΔΕ για να έχουμε ένα μοχλό μεγάλο αποδοπίεσης για τα χρέη των, για τα στάσιμα. Γιατί οι περισσότεροι έρχονται όταν τους κυνηγήσουμε. Έρχονται, κάνουν 10 μέρες, μου έδινουν κάποια λεφτά και εκεί σταματάει η ΔΕΔ. Δεν πάμε στις δεσμεύσεις εκεί. Γιατί ξεκινάει να εξυπηρετεί. Ναι. Και λέμε, άντε καλά, πάμε και προχωράμε. Ωραία. Βάζουμε την... Ο κύριος Χρήκος θα γνωρίζει καλύτερα σαν λογιστές
υπάρχουν κάποιες ανελαστικές δαπάνες στην επιχείρηση. Πόσο είναι το ύψος? Πόσο? Πόσο είναι το ύψος της επιχείρησης για να λειτουργήσει με αυτά τα 62 άτομα που λέτε? Ενέργεια, ενέργεια τώρα, ενέργεια και προσφύγει να πλήρει 4 εκατομμύρια. Μισθοδοσία 2 εκατομμύρια. Παροχές τρίτων δευτέρων επαγγελματιών, καταπαιτευτές, υδραυλική κτλ. Ήταν 1.665 συντηρήσεις. 1.135 ήταν οι προηγούμενες οφειλές που ξεκινήσαμε και πληρώναμε σαν θέα από παλιά. 200.000 υλικά. Συν το δάνειο που έχουμε και εξυπηρετούμε 275.000. Συνολικά δηλαδή αυτά τα που μου λέτε. 3, 5, 8 και κάτι. Μπράβο. Ναι. Και πόσα εισπράτε? 8. Στα 8 και... Ποια τα οφειλόμενα, όχι αυτά που περιμένετε να εισπράξετε. Στη χρονιά απάνω σας είπα και πρώτα στο ξεκίνημα, βεβαιώσαμε 8.600 και εισπράξαμε 8.500. Από προηγούμενα έτη είναι τα περισσότερα. Γιατί γυρίζουν αυτά. Βεβαιώνουμε, το αντιλαμβάνομαι, άρα αυτό θέλω να πω, το να καταλήξω, αυτό, γι' αυτό σας ρώτησα έτσι. Ότι αν το έτος μου λέτε, το 23, είχατε 8.600 σαν δαπάνες, σαν επιχείρηση και πήρατε 8.500, άρα δεν είναι αναγκαίο να κάνετε αύξηση των τιμών για να καλύψετε τις δικές δαπάνες? Όχι, είναι αναγκαίο, γιατί συνέχεια τα έξοδα ανεβαίνουν, γι' αυτό. Συνέχεια όλα τα πληρώνουμε, δεν πηγαίνουμε. Μισό λεπτό κύριε Μαραμπούτη, μισό λεπτό. Η κρίση της Ουκρανίας, όπως είπε πριν ο Πρόεδρος, έγινε. Ήδη το θέμα με την ενέργεια έχει δοθεί λύση. Η κυβέρνηση, μάλιστα, απλά δεν έχει βγάλει την εγκύκλιο. Έχει περάσει ψήφισμα, όσον αφορά τουλάχιστον το θέμα της ΔΕΗ, για να μπορέσει να καλυφθεί. Τα υλικά έχουν μια αύξηση, όπως πολύ καλά λέτε, διπλωμαστούς κλπ. Που πρέπει να μπουν, αλλά έχει σταματήσει. Δεν τρέχει αυτή τη στιγμή. Δεν ανεβαίνουν. Έχουν ανεβεί ένα 30%. Το αντιλαμβάνουμε τα υλικά, αλλά μέχρι εκεί. Και σας ξαναλέω, όταν μου λέτε ότι έχετε 8.600 έξοδα και 8.500 εισπράξατε, αυτό δεν είπατε πριν από λίγο ή κάνω λάθος? Ναι, αυτό είπα. Βεβαιωμένα. Άρα δεν είναι τόσο αναγκαίο δηλαδή, να έχετε ένα άνοιγμα 1 εκατομμυρίου ή 2 εκατομμυρίων, οπότε αναγκαστικά πρέπει να καταφύγουμε στην αναπροσαρμογή. Φόρια το ότι έχετε και τα προηγούμενα να εισπράξετε, το οποίο είναι ανίσπρακτα. Φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Δεν φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Φέρνουμε και χρέη από προηγούμενη χρήση. Πώς είναι αυτά τα χρέη? Πόσα φέραμε χρέη? Αυτό που λέγατε από την προηγούμενη. Υπάρχει δομίζω ότι πρέπει να το πει. Η ΔΕΗ δεν έχει ρυθμιστεί. Είπαν ότι θα ρυθμιστεί. Γιατί και το 2022... Ψηφιστεί, δεν έχει βγει εγκύκλιος. Και το 2022 έχει ψηφιστεί ο νόμος, αλλά δεν βγήκε ποτέ εγκύκλιος. Και τώρα το καινούριο του δημοσίευμα είναι ότι θα τα δώσει η κυβέρνηση, όταν μας κάνει περιφερειακές ΔΕΙΑ, θα τα δώσει στους Δήμους υπό τη μορφή στους ΚΑΠ μέσα για να μας τα δώσουν τα λεφτά. Ναι, τι να απαντήσω άλλο, ποιο να απαντήσω άλλο? Τι χρέη έφερα? Θέλουμε να μας πείτε αυτή τη στιγμή για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, κύριε Μαραμπούτη, πόσο είναι το συνολικό χρέος της εταιρείας και πόσο από αυτό το συνολικό χρέος είναι χρέος, χρέος ενέργειας προς τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ 31 Δεκάτου 2023 έκλεισε λογιστικά με 4.912, εκ των οποίων αυτά δεν ήταν όλα εκπρόθεσμα, γιατί η ΔΕΗ μας δίνει 2 μήνες αέρα. Δηλαδή του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου ήταν εκτός. Με αποτέλεσμα, εμείς έχουμε δώσει μέχρι τώρα 600.000 ευρώ από τα παλιά. Κάναμε συνέχεια καθαρίσεις από τα παλιά προς τα πίσω, γιατί είχαμε ζητήσει και ρύθμιση με τη ΔΕΗ και αρνήθηκαν να κάνουν μεγάλη ρύθμιση. Μας πηγαίναν σε χαμηλή ρύθμιση. Από εκεί και πέρα, φέραμε υπόλοιπα, μισό λεπτάκι. Φέραμε υπόλοιπα από προηγούμενη χρήση μέσα στον προϋπολογισμό που ετοιμάζουμε 6.300. Από τα 6.300 αυτά, τα 4.900 όπως σας είπα ήταν η ΔΕΗ. Είχαμε προμηθευτές έργων
Έχουμε καλύψει τα δάνεια, έχουμε καλύψει τις κρατήσεις ασφαλιστικές, έχουμε περίπου 900.000 προμηθευτές έτος που τρέχουν, που γυρίζουν τα έξοδα αυτά. Είχαμε περίπου 250.000 σε προμηθευτές έργων από ΦΠΑ, τους καλύψαμε τώρα στο ξεκίνημα, και άλλα 111 χιλιάρικα που περιμέναμε ήταν από μεταφορείς νερού στο Μόλιβο και στη Στύψη, που τα περιμέναμε από επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία και μας έδωσαν μια έγκριση τώρα για τα 110. Αυτά είναι τα χρέη που φέρνω. Έλα, κύριε Τζιμινάμε. Κύριε Μαραμπουτή, σας ρώτησα και πριν, ζητάω συγγνώμη εδώ. Σύντομη ερώτηση και μπορεί να απαντηθεί με ένα ναι ή ένα όχι. Γιατί όλα αυτά που συζητάμε, τα ποσά έπρεπε να περιέχονται σε μια οικονομοτεχνική μελέτη. Κατά την εισήγηση που φέρατε προς ψήφιση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΛ, με ένα ναι ή ένα όχι, ελήφθη υπόφαση, υπήρχε, γιατί συγκεκριμένο σχετικό έγγραφο δεν βρήκαμε, όπως και να ψάξα, υπήρχε οικονομοτεχνική μελέτη? Όχι, μέσα δεν υπήρχε. Όχι. Μπράβο. Άρα λήφθηκε η απόφαση χωρίς καμία οικονομοτεχνική μελέτη. Λήφθηκε η απόφαση με βάση όπως κάναμε τις προηγούμενες αυξήσεις. Λέγαμε τι προϋπολογιζόμενα έσοδα θα κάνουμε και κάναμε έσοδα. Διαμαντή. Όχι, αυτό είναι του Χατζηδιαμαντή, ήταν της... Το Χατζηδιαμαντή ήταν άλλο. Υπάρχει ένα φύλλο εργασίας, το οποίο μας τρώει... Ακούστε να δείτε. Υπάρχει λοιπόν το λεγόμενο χρηματοοικονομικό κόστος του νερού. Και ήταν υποχρεωμένες οι περισσότερες σε ΔΕΙΑ να ακολουθούν μια διαδικασία για να είναι ανταποδοτικοί. Όταν λοιπόν βάλαμε ενδεικτικά, όπως σας αναφέρατε, που το είχα αναφέρει εγώ πριν μέσα, ότι έβγαζε πάνω κάτω ένα 23%, αυτά ήταν με τιμές πρώτων αυξήσεων. Και ήταν με στοιχεία τα οποία δεν είχαν ληφθεί υπόψη, μόνο τα πάγια που δεν έχουμε παραλάβει από τους Δήμους, από την. Κύριε Μαραμπούτη, δεν το λέω ως μορφή προς το πρόσωπό σας, ούτε προς υπαλλήλους της ΔΕΙΑΛ, αλλά ζητήθηκε η λήψη μιας τόσο σοβαρής απόφασης και από το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και από τη Δημοτική Επιτροπή, χωρίς να υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη. Και ζητάμε ακόμα και σήμερα να μάθουμε τα πραγματικά στοιχεία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κύριε Φλόρο, πάμε. Κύριος Φλόρος. Καλησπέρα, κύριε συνάδελφε. Καλησπέρα. Σήμερα οφείλουμε εδώ να πούμε ορισμένες αλήθειες. Εμείς αναλάβαμε αντί 1 Σεπτέμβρη, αναλάβαμε αρχές Δεκεμβρίου. Γιατί με διάφορα νομικά τερτύπια ο Δήμαρχος Καλονής και Σλέσβου προσπάθησε να λιώσει τη σύνδεση του Συμβουλίου, μήπως και λέξει Συμβούλιο. Δεν πέτυχε αυτό και πήγαμε μέχρι αρχές Δεκεμβρίου. Μετανάλυψη από τον κατοικών μας, πέρα από την ενημέρωση που μας είχε γίνει, είχαμε να δούμε τι προτεραιότητα μπορούμε να βάλουμε. Σαν πρώτη προτεραιότητα βάλαμε το έργο το οποίο είχε βαλτώσει το βιολογικό της Νότιας Πόλης και παράλληλα να προγραμματίσουμε ένα έργο όσον αφορά δίκτυο ίδρυυσης στο Μόλιβο, που παρόλο που είχαμε 3 γεωτρήσεις που είχαν νερό, το δίκτυο χρησιμοποιήσαμε τις 2. Δεν είχαμε δίκτυο. Άρα λοιπόν αυτό, κύριο Αλεξίου, έπρεπε να το κάνουμε. Να το κάνουμε πρόγραμμα, μελέτη, ένταξη και να κάνουμε την ολοκλήρωση του έργου. Σύντανα που είχαμε. Άρα λοιπόν τον πρώτο χρόνο είχαμε να ασχοληθούμε πρώτα με το έργο, με τα έργα, πώς πάνε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι να μπλοκάρουμε, όπως η Βουρνάζων, όπως και διάφορα άλλα. Και σε δεύτερη μοίρα, είτε καλός ή κακός, να ασχοληθούμε λίγο και με τα οικονομικά της επιχείρησης. Εκεί πράγματι υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Η δυσκολία ήταν ποια? Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της εισπραξιμότητας, πού οφείλεται που δεν εισπράττουμε, να δούμε ποια είναι η αιτία, ποιες είναι οι αιτίες. Διαπιστώσαμε λοιπόν ένα από τα πολλά, το μεγάλο ασθενή όσον αφορά τους καταμετρητές, τα δικά μας παιδιά, καθαρές κουβεντούλες. Δεν γινόταν καθόλου σωστή δουλειά εκεί. Καθόλου μα καθόλου.
Να ρω. Θα σε κάλυπτα, κύριε Τζαγκάρη, θα σε κάλυπτα. Βασίλη, σε παρακαλώ. Άστο να τελειώσει. Περίμενε ώρες. Τελευταίο μιλάει ο άνθρωπος και περίμενε τόσες ώρες. Άστο να τελειώσει. Και παρόλο, κύριε Τζαγκάρη, δεν με άφησες. Δεν με προλαβαίνεις, θα σε καλύψω. Που αλληλοπήγαιναν τα έγγραφα από το καταναλωτών στους υπηρεσιακούς παράγοντες, οι υπηρεσιακοί παράγοντες τα μετέφερα στο ΔΣ ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά, αλλά η τότε διοίκηση φωνή βόνος εν τη ερήμου. Σας κάλυψε, κύριε Τζαγκάρη. Παρακαλώ, με διακόπτες. Και μπήκαμε λοιπόν στη διαδικασία αυτή στον πρώτο χρόνο να κάνουμε αρχή να αλλάζουμε τους καταμετρητές. Το εγχείρημα, κύριε Δήμαρχε, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί με το να αλλάξεις κάποιον, να πάρεις κάποιον καινούργιο, θέλει ένα εξάμεινο προσαρμογής. Στο εξάμεινο αυτό, παρόλο όλοι οι σύμβουλοι και προς τιμή του και ο Δηλώτης, ο Παναγιώτης και ο Πάπος και ο Αλάνης και όλοι προθυμοποιήθηκαν να μας υποδείξουν άτομα. Στο εξάμεινο αδυνατούσαν. Υπήρχαν παραιτήσεις, φεύγανε. Άλλο ένα εξάμεινο λοιπόν. Άρα λοιπόν περνά ο χρόνος και ήμασταν άπρακτοι. Κάναμε ηλεκτρονικό διαγωνισμό, κάναμε αναθέσεις. Όποιος εργότερα τα παρατούσε. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας ταλαιπωρώ πολύ, βρήκα μία λύση σε ορισμένους σωστούς καταμετρητές. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το άλλο. Πέρα από το ότι προσπαθήσαμε και βάλαμε σε μία τάξη τους καταμετρητές, να μην είναι μόνο τα πάγια, εκεί κύριε Πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και η καταστροφή της ΔΕΙΑΛ οικονομικά. Τα πάγια, τα πάγια. Γιατί δεν μετρούσαν οι κύριοι πέρα το παραδάκι των πέραν όμως. Και μένουν πια στην διαδικασία να δούμε και τα υδρόμετρα τι γίνεται. Τα υδρόμετρα, ο κακός χαμός. Άλλα δεν δούλευαν καθόλου, άλλα δεν υπήρχαν, τα δίκτυα καταστρεμμένα και τα άτομα ήταν λίγα που μπορούσαν να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να βοηθήσουν με τις αντικαταστάσεις. Γιατί με απόφαση του δικαστηρίου όλοι οι υπάλληλοι της ΔΕΙΑΛ δεν μπήκαν στην απογραφή στο Δικό Μητρό. Κατ' επέκταση λοιπόν ήμασταν ιδιώτες. Και όταν πιέστηκα ότι δεν μπορώ να πάρω προσωπικό μόνιμο και με παρέβαλε στο Αθανασίου μου του βουλευτή, στον κύριο Βορύδη, η απάντηση ήταν τελείως αρνητική. Όχι, κύριε, είστε ιδιώτες. Δεν μπορείτε να πάρετε μόνιμο προσωπικό. Βρήκαμε κλειστή την πόρτα, κύριε Αλεξίου, είναι έτσι. Ξεπεράσαμε λοιπόν και αυτό μετά από χρόνο, ώστε να πιάσουν οι υπάλληλοι ορισμένοι με καλή πρόθεση να μπουν στην απογραφή για να ανοίξει η πόρτα και να μπορέσουμε να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο πλέον. Και ξεκινήσαμε πλέον και στην αντικατάσταση των υδρομέτρων. 800 υδρόμετρα στην Αγιάσο. Αλλαγή όλα. Στην Κέρα, 4.500 υδρόμετρα. Αλλαγή όλα. Στο Βλωμάρι, στην Καλονή, παντού. Η κατάσταση μόνο ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Λέχθηκε από ένα καλό μου φίλο και συνάδελφο, λέει, αφού έχουμε πρόβλημα στους καταμετρητές, πράξε τα νόημα. Ξέρουμε τι πιάνε τα νόημα. Νελότερο όμως τον καταμετρητή που υπόγραφε μια σύμβαση, δεν τον οπλίζεις με τέτοια στοιχεία που να έχει στα χέρια του, που να μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό το μαγαζί του καταστρεμμένο με όσες, αυτή την απόδοση μπορεί να έχω. Εκεί είπα, φρενάραμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μακρυλογήσω. Κάναμε μια αύξηση να ισοσκελίσουμε λίγο τους εφοπλιστές στεριάς της Μητυλινής, Πατρί και Πλήβη, με μια τιμολογική πολιτική λαθασμένη από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, η οποία τότε με έκραξαν όλοι όταν διαφώνησα. Άλλο τιμολόγιο Καλονί, άλλο ο Παπάδος, άλλο ο Μεσαγρός, άλλο τα Κίδρα, να μην πω άλλη λέξη. Κατάντημα. Κατάντημα στην κυριολεξία. Και λυπάμαι για όσους τότε ήταν και το ψήφισαν κιόλας. Και μεταξύ αυτών και ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κατζένος. Όχι, δεν ψήφισα εγώ. Την τιμολογική πολιτική την ψήφισε, κύριε Κατζένε. Σε απατάει μνήμη σου. Έχει μια ηλικία γι' αυτό. Ευχαριστώ.
Και οι πρώτοι δήμαρχοι, κύριοι συνάδελφοι, συνάδελφοι και συνάδελφοι, που πήγαν να τα φέρω λίγο στα ίσια τα πράγματα, ήταν πια να φέρω στα ίσια το τέλος, το Πάγιο, 16,5 με την Κίνη, 11,5 η άλλη, 85 λεπτά με την Κίνη, 45 η Καλονή. Πάει στο διάλογο. Δεν πάει το σύστημα, δεν περπατά έτσι. Και περίμενα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, Βάλεση, όταν έρχεσαι σε μία επαφή με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, να τεθεί και το πρόβλημα. Εγώ σήμερα έχουμε υπέρ των αυξήσεων, ναι, από τώρα το λέω. Ενιαίο τιμολόγιο. Δεν υπάρχω πατρίκι και πλήβη. Δεν μπορούμε τη Λινιός, Χρυσοπαλούσας, Καλλιθέας, το Κλωράκι, να πιούν πιο ακριβό νερό από όλους τους υπόλοιπους. Με ένα διαμέρισμα σε λατρού, λοιπόν, που να μην ούτε μία γλάστρα. Και άλλοι, ο χαμός κυρίου. Δεν έγινε όμως αυτό. Δεν είναι ενιαίο τιμολόγιο. Μόνο στην Ουγγάντα μπορεί να βρει αυτή τη διαδικασία, αυτή τη τιμολογική πολιτική που πέρασε η προηγούμενη δημοτική αρχή και το καταψήφισε και τότε. Είπα πολλές φορές ότι ο μεγάλος ασθενής για τη ΔΕΙΑΛ είναι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου. Έχουν την Αγελάδα, την Αρμέγων και πληρώνουν ελάχιστα. Και πληρώνουμε τα κορόιδα εμείς εδώ. Καποδοστηριακός Δήμος Μυτιλίνης και τα γύρω χωριά. Περίμενα, Πρόεδρε, και δεν ξέρω να τεθεί ξανά στο Συμβούλιο και στη ΔΕΑΛ και εδώ, να δούμε τι θα γίνει με αυτή τη διαφοροποιημένη τιμολογία, ώστε να υπάρχει ενιαίο τιμολόγιο. Είναι απαράδεκτο να πληρώνουμε όλοι εμείς για τους υπόλοιπους. Και να δούμε τώρα όσον αφορά για την αύξηση που μιλάμε. Με κάλυψε πολύ σωστά ο Διευθυντής Οικονομικών, ο κ. Μπαραμπούτης, αλλά ξέχασα να πει και κάτι. Πέρα από τις αυξήσεις που είχαμε, το 30% και το 40%, με τον εξασκελισμό που έκανα, με επισκέφθηκε όπως πάντα ενδιαφέρεται η καλή συνάδελφη Ρηφίκη Χιωτέλη, η κυρία Χιωτέλη, στην υπηρεσία και λέγει, Πρόεδρε, πού πάμε, αυξήσεις. Λέω, οι αυξήσεις που κάναμε τότε ήταν δικαιολογημένες, αλλά πιστεύω ότι με τα έσοδα που θα τα αυξήσουμε, και πώς αυξήσαμε τα έσοδα, με τις διακοπές. Αμέσως ερχόταν, υπήρχαν και κουπιωρετές. Αυτά τα στέλνουμε στην εφορία, κλειδώνουμε τους οργανισμούς. Έπιασε λοιπόν και νιώθω το σύστημα και έλεγα τότε, είχα δεσμευτεί κυρία Ρεφίλη και τέτοια, να στο θυμίσω, αν το ξέχασες, ότι Ρεφίλη, εγώ στο πρώτο εξάμενο θα μπούμε σε μειώσεις. Αντί όμως να πάμε σε μειώσεις, μας είχε ο COVID. Τι μειώσεις να κάνεις. Μας έρχεται από αναπρού και ΔΕΗ. Όλα αυτά λειτουργήσαν αρνητικά οικονομικά για την υπηρεσία. Είχα δεθεί χειροπόδαρ, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και εκεί πάνω τι μειώσεις να κάνεις. Κλειδώθηκα. Ήρθαμε σε μία διαπραγμάτευση με τη ΔΕΗ και παρένθεση τον ανοίγω ότι η μοναδική ΔΕΙΑΛ σε όλη την Ελλάδα με το μικρότερο δήμαρχε χρέος που έχουμε είναι η ΔΕΙΑΛ εδώ, τα 3.700 με την άφηση ΔΕΗΣ. Η πιο χαμηλή είναι 12, 15, 20 και 40 πρόεδροι Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ δεν πιστεύω. Γιατί σήμερα βλέπω εδώ, διάβασα στην εφημερίδα την Έγκριτη, κάποιος συνάδελφος που μου φαίνεται είναι ο κύριος Μαμόλης, όταν αναφέρεται για τις αναθέσεις, όταν αναφέρεται για αυξήσεις και διάφορα άλλα τερτύπια που έχει μάθει σωστά, λυπάμαι σήμερα που δεν είναι εδώ. Για ποιες αναθέσεις μιλάμε, εφόσον δεν είχαμε το δικά μου λαμβάνω προσωπικό, και για ποιες περιβόητες αναθέσεις, κύριοι συνάδελφοι, όλοι, περισσότεροι που είστε και καινούργοι. Η αναθέση είναι το εργαλείο που μπορεί να κινηθεί ο Δήμος, κύριε Δήμαρχε, η ΔΕΙΑΛ. Γιατί όταν ακούμε τη λέξη ανάθεση και αναφέρομαι στους καινούργιους και στους παλιούς ακόμα θέλετε, η λέξη ανάθεση σημαίνει βρίσκω εγώ το φίλο μου τακτικό, έλα πάρε το έργο.
Ανάδοση σημαίνει σύμπτυξη χρόνου και με προσφορές. Και στο διάδειο, όλη τη διαδικασία κανονική. Απλά συμπίζουμε τον χρόνο. Αυτή είναι η ανάδεση. Εν πάση περιπτώσει, πρόεδρε, οι αυξήσεις είναι υπέρ δικαιολογημένες και εγώ, αν θέλετε, δεν θα λαϊκίσω. Θα περίμενα ακόμα μεγαλύτερες. Και μην δεσμεύεστε, πρόεδρε, μην κάνετε το τόπο με αυτό, ότι με αυτές τις αυξήσεις θα καλύψετε τα πάντα και θα περάσει ο χρόνος και θα έχετε μειώσεις. Θα εκτεθείτε. Μπορεί να έχουμε νέες αυξήσεις, ναι, αλλά για μειώσεις μην δεσμεύεστε. Αν θέλετε οτιδήποτε άλλο, μπορώ να σας ενημερώσω. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι μέσα από αυτό το ποσό δήμαρχε, που λέει ο οικονομικός διευθυντής και συμφωνώ απόλυτα, περίπου σε 1 εκατομμύριο, δεν είναι μόνο καλύπτει από τα λειτουργικά του προμηθευτές, μέσα και πληρώνονται και μελέτες. Γιατί όταν πληρώνεις μια μελέτη 20-30 χιλιάδες και μπαίνει όμως ένα έργο σε ένταξη που είναι 5 και 10 εκατομμύρια, είναι τεράστιο το όφελος. Που μέσα από αυτούς τους πόρους θα πληρωθεί αυτή η μελέτη. Με αυτές τις αναθέσεις θα δώσουμε 100 χιλιάδες π.χ. Δεν ακριβολογώ έτσι. Σε μελέτες, αλλά θα έρθουν στο νησί έργα 50 και 100 εκατομμύρια. Εκεί από πάνω, πρόεδρε, αυτές είναι και αυτές που συμμετέχουμε και σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο, δεν θα μου ακριβολογήσω. Δεν θα είναι και να με κουράσει. Αν θέλετε όμως οποιαδήποτε ερώτηση, μπορώ να την απαντήσω. Σαν απερχόμενος πλέον. Και συγγνώμη και ένα τελευταίο, κύριε Τσακά, ένα τελευταίο. Επειδή διαβάζω σήμερα και το δίκτυο κοινοτήτων, όχι αυτοί στο νερό και γράφουν διάφορα. Αν υπάρχει κάποιο πρόεδρο παρακινούμενο από τον πρώτο δικτύο τύμων κοινοτήτων, να μου βάλει ποιο ερώτημα θέλει και εγώ του δώσω την απάντηση. Γιατί με το να κάνω λαϊκισμό είναι εύκολο και γινόμαστε γραφικοί. Αλλά όχι απέναντι όταν λέει το φλόρο μέχρι εδώ. Ευχαριστώ, μ' ακούσατε. Κύριος Αλεξίου. Δήμαρχε, Δημοτική Σύμβουλη, παρακολούθησα όλους τους ομιλητές για το μεγάλο θέμα αυτό που απασχολεί σήμερα έτσι, το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι το θέμα της ΔΕΙΑΛ και γενικότερα με το ζήτημα που μπαίνει και την βιωσιμότητα της εταιρείας. Γιατί πράγματι, σήμερα δεν έπρεπε πράγματι, κύριε Τζιμί, να μιλάμε για τις αυξήσεις κτλ. Θα έπρεπε να μιλάμε για την βιωσιμότητα της εταιρείας. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αυτά τα εκατομμύρια που είπατε, γιατί το είχαμε ζητήσει και στο Διοικητικό Συμβούλιο, τα 8 εκατομμύρια. Αυτά όμως τα 8 εκατομμύρια είναι από το 1982-88. Και αν και είχαμε θέσει και συγκεκριμένο ερώτημα, πώς θα μπορούν να εισπραχτούν και πότε θα εισπραχτούν. Υπάρχουν ευθύνες στο παρελθόν, βεβαίως και υπάρχουν. Η μεγαλύτερη ευθύνη είναι το 2015, όταν σε μια νύχτα η τότε διοίκηση της ΔΕΙΑΛ, πράγματι, χωρίς να υπάρξει τότε, όπως είπατε εσείς, οικονομοτεχνική μελέτη, πήρε μέσα 12 Δήμους. Πρόσθεσε 12 Δήμους, έτσι, χωρίς να δουν αν φτάνει το προσωπικό, αν μπορεί να ανταπεξέλθει η εταιρεία, αν υπάρχει βιωσιμότητα της εταιρείας. Μέσα σε μια νύχτα, όταν και μάλιστα το 80-90% των εργαζομένων ήταν κάθε ενάντια. Γιατί φώναζαν οι εργαζομένοι τότε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί έτυχε να είμαι, ότι πράγματι οδηγούμαστε στα βράχια. Και πράγματι, φτάσαμε μετά από λίγα χρόνια να πάει η επιχείρηση και να οδηγείται στα βράχια. Σήμερα μιλάμε έτσι, για ενοποιήσεις. Μιλάμε ότι η ΔΕΙΑΛ σήμερα θα γίνει Βορείο Αιγαίο, έτσι. Ότι θα εμπλεχτεί μέσα και η ΡΑΕ, που σημαίνει ότι θα μπουν αυτοδιοικούντες από το Υπουργείο. Θα κάνω μια παρένθεση να σας πω ότι το Μάιο σε ένα συνέδριο των εργαζομένων κάτω στην πόλη, μίλησα με τον πρόεδρο σήμερα της ΚΕΔΕ, τον πρώην και νυν σήμερα που είναι, και ξέρεις τι μου είπε. Το πρώτο θέμα που συζητήσαμε ήταν ένα θέμα για την ΔΕΙΑΛ. Συζητήσαμε έτσι ένα καφέ που πήγαμε στο διάλειμμα, που έτυχε να είναι εκεί για να κάνει την ομιλία εδώ. Ότι σήμερα η πολιτική που γίνεται δεν υπάρχει εισπρακτικός μηχανισμός. Η ΔΕΙΑΛ, οι περισσότεροι σήμερα κάνουν πολιτικές προσωπικές και σήμερα οι εταιρείες είναι στα κάγκελα. Αυτό μου είπε ακριβώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι θα αφήσουμε εμείς σήμερα να χάσουμε την επιχείρηση που σήμερα αυτή η επιχείρηση τόσα χρόνια έχει προσφέρει, έχει κάνει έργα εκατομμυρίων. Αυτοί οι εργαζόμενοι 60, που είπε 70, δίνουν καθημερινή μάχη με τις κάτσουτε δημοτικές αρχές. Εγώ πιστεύω ότι κάθε δημοτική αρχή έχει προσφέρει κάτι, πάντα και κάτι προσφέρει. Δεν μπορώ να μην δινήσω κάτι. Όμως όλα αυτά θα τα αφήσουμε στην άκρη, θα αφήσουμε τη βιωσιμότητα της εταιρείας να πάει στο στράφτη. Πώς θα γίνουν όλα αυτά.
Είπε η κυρία Τσιριγότη πράγματι ότι αύξηση, σίγουρα υπάρχουν ανάγκες, είναι κοινικό του. Όλοι το καταλαβαίνουμε, στο πετσί μας. Και την ενέργεια βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ, και τα καύσιμα κτλ. Πώς θα μας δώσει σήμερα η κυβέρνηση χρήματα για τη ιδιωσιμότητα της εταιρείας? Να θυμίσω τα τέλη υγειονομικής ταφής που η κυβέρνηση υποσχέθηκε και έδεσε ένα κονδύλι το 2023 και σήμερα ζητάει να πληρώσουμε το 2023 και θέτει να πληρώνει ο Δήμος περίπου 800.000 το χρόνο. Αυτό να σας θυμίσω, ο κύριος Κατσαβής ξέρει πολύ καλά αυτό. Γιατί σαν οικονομικό αντιδήμαρχος το έχει χειριστεί και το ξέρει, κύριε Κατσαβέλη. Άρα λοιπόν, πού θα βασιστούμε σήμερα και να πούμε ότι η ΔΕΑ θα αρθοποδήσει? Άρα, κύριε Σύμβουλε, πρέπει να μας προβληματίσει. Καλά είναι να λέμε ότι πράγματι και οι κάμερες θα μας βλέπουν και οι εργαζόμενοι εδώ και οι φορείς, ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη. Βέβαια υπάρχει ανάγκη. Που ήδη έχουν προβλήματα. Αλλά το ζήτημα τι θα γίνει? Παροχές θέλουμε. Το νερό δεν θέλουμε. Καθαρά δίκτυα δεν θέλουμε. Αποχητεύτερες δεν θέλουμε. Όταν βρέχει, βλέπεις τι γίνεται, δεν είναι καθαρά τα φρεάτια. Βουλιάζει όλη η πόλη. Τι θα γίνουν αυτά? Χωρίς εργατικό προσωπικό, χωρίς μηχανικά σύγχρονα μέσα. Πώς θα λειτουργήσουν όλα αυτά? Όλα αυτά δηλαδή θα έρθουν μόνο εις διαμαγείας? Δεν γίνονται, κύριε, αυτά. Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να δούμε σήμερα όλοι μαζί, αυτό εγώ πιστεύω και σε αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, είναι η βιωσιμότητα της εταιρείας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ζητήματα πράγματι, όπως υπάρχουν οι δήμοι που χρωστάνε, και οι δύο δήμοι και οι σχολικές επιτροπές που χρωστάνε χρήματα, και αλληλεγγύης και οι υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου. Πράγματι, να αρχίσει ένας συσπαρκτικός μηχανισμός. Θεωρώ, κύριε Φλόρη, και εκεί μην βρίσκεται μόνο να διαφωνώ με εσάς, ότι πράγματι δεν υπήρχαν συμπακτικοί μηχανισμοί, ούτε θητείες δικοί σας υπήρξαν, δεν έφεραν χρήματα στο ταμείο. Ίσως σέβομαι αυτά που είπατε, ότι δεν βρήκατε τα κατάλληλα άτομα, δεν έφεραν όμως. Στη Γέρα δημιουργήθηκαν τεράστια προβλήματα, όταν ο Μανούσιος είχε να πάνε τότε λογαριασμοί 800 και 1000 ευρώ. Μάλιστα πήγες και είχε ανάμιση χρόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο, καλά τα θυμάμαι? Μπράβο, θυμάμαι, βλέπεις δεν τα ξεχνάω κι εγώ. Όχι, λοιπόν, το ζήτημα λοιπόν είναι... Ναι, το ζήτημα λοιπόν είναι, κλείνω πρόεδρε και ευχαριστώ. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι η εταιρεία πρέπει να γίνει βιώσιμη. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε και πιστεύω ότι να συνδράμουμε έτσι όλοι μαζί για να μπορούμε να αρθοποδήσει αυτή την εταιρεία και να μην την πουλήσουμε αύριο μεθαύριο στη ΡΑΕ, και έχουμε το νερό, το πούμε νεράκι, και δυστυχώς πληρώνουμε πάρα πολύ περισσότερα. Γιατί σήμερα όλα ιδιωτικοποιούνται, όλα πουλούνται, και αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ. Πρέπει οι καταμετρητές να στέλνουν την κατάσταση. Άλλο καταμετρητή, πώς θα βγει λογαριασμός? Το τμήμα καταναλωτών έστελνε κάθε τόσο τα πηγητάκια πάνω στους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι δεν πάμε καλά με τους καταμετρητές. Κάντε κάτι. Η διοίκηση ευθυνόταν, όχι το προσωπικό. Πολύ είπε για το προσωπικό τα γενικά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις μαζί με την τοποθέτησή μου. Αναφέρθηκε ότι η προηγούμενη απόφαση πάρθηκε στην Οικονομική Επιτροπή της προηγούμενης θητείας. Δεν πάρθηκε καμία απόφαση στην Οικονομική Επιτροπή του τότε Δήμου Μυτιλίνης, αλλά παραπέμφθηκε με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα. Δεύτερον, θεωρούσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας, με βάση τη σημαντικότητα και τη σοβαρότητα ενός τέτοιου θέματος, να πάει και να πάρθει απόφαση, και μην ξεχνάτε, τότε στη Οικονομική Επιτροπή ήταν πολλές παρατάξεις, δεν ήταν δύο. Ήταν όλες οι παρατάξεις και η απόφαση ήταν ομόφωνη από όλες τις παρατάξεις. Θέλω να περάσω λίγο στο θέμα που αναφέρθηκε για τις σχολικές επιτροπές. Οι σχολικές επιτροπές είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία από ιδρύσεως του Δήμου Μυτιλίνης, έτσι, όταν συνενώθηκε ο πρώτος Δήμος, και μετέπειτα το 10, όταν έγινε ο πρώτος συνένωση των Δήμων, εν συνεχεία επί της επόμενης δημοτικής εκλογής, δηλαδή Βουνάτσου Γαλινού, η πρώτη όχληση που δέχτηκαν οι σχολικές επιτροπές για χρέη προς τη ΔΕΙΑΛ ήταν το 2018, με αγωγή που κατέθεσε η ΔΕΙΑΛ κατά των σχολικών επιτροπών. Δεν κάνω καθόλου λάθος.
Καθόλου λάθος δεν κάνω. Καθόλου λάθος δεν κάνω. Η πρώτη λοιπόν έγινε το 2018. Εγώ ήμουνα πρόεδρος σχολικές επιτροπές και το γνωρίζω. Όπως είχαμε και τις τότε επαφές, γιατί μας είχατε μπλοκάρει στην εφορία, σωστά κύριε Μαραμπούτη, και δεν μπορούσαμε να πάρουμε την επιχορήγηση από το Υπουργείο. Από το Υπουργείο. Μια μέρα μας αλλάξατε την απόφαση και θα σου εμπλοκάρουμε. Ναι. Όταν τα θέλαμε εμπλοκαρισμένα μπορεί να είχαμε εισπράξει. Τα είχατε εισπράξει από τη σχολή. Ναι, τέλος πάντων. Άρα λοιπόν να διευκρινίζουμε κάποια πράγματα. Η πρώτη λοιπόν διαδικασία ξεκίνησε τότε και δεν υπήρξε καμία ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια να πληρώνουν τα σχολεία το νερό. Γιατί δεν υπήρξε, θα μπορέσουμε αν θέλετε να το κάνουμε συζήτηση σε άλλη βάση. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Απλώς το αναφέρω γιατί τα σχολεία δεν πλήρωναν νερό όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά προέκυψε ένα χρέος τεράστιο. Πόσο ήταν κύριε Μαραμπούτη, το θυμόσαστε? Να σας το πω. 1.800.000 ευρώ. Στα σχολεία, κύριε Καρκαμένη, πήγαινε πάντα λογαριασμός. Ναι. Απέκτουσαν όλοι οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και οι επιτροπές. Και τι ενέργειες είχαν γίνει μέχρι τότε για να εισπραχθούν? Δεν άφηναν ποτέ οι σύμβουλοι και οι δήμαρχοι να διέσουν τα σχολεία. Ναι, δεν ακούτε. Λοιπόν, κύριε Κατσαβέλη. Λοιπόν, αυτό σαν διευκρίνηση λοιπόν για να ξεκαθαρίσουμε. Τα νομικά πρόσωπα δεν μας αφήνουν να πιέσουμε να τα κόψουμε. Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα. Θα πάρουμε λεφτά εμείς. Από εκεί και πέρα υπήρξαν και άλλες ενέργειες. Και παρακαλώ, άσε. Λοιπόν, όλες αυτές διαδικασίες λοιπόν γίνανε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί όλοι θέλαμε να βοηθήσουμε και όλοι θέλαμε στην κατεύθυνση αυτή να στηρίξουμε την εταιρεία. Είναι στην κατεύθυνση που είπε ο κύριος Αλεξίου, γιατί δεν θέλαμε προφανώς να μείνει το νησί, γιατί ήταν για όλο το νησί πλέον χωρίς ΔΕΙΑΛ. Η ΔΕΙΑΛ χρειαζόταν, αλλά υπήρχαν όμως και άλλα ζητήματα, πάρα πολλά. Γιατί και πώς δεν εισπράχθηκαν χρήματα ή από καταναλωτές οι οποίοι είχαν στη διαδικασία να πληρώνουν πολύ λιγότερα, μεγάλο καταναλωτές, πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που πλήρωναν οι απλοί πολίτες. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι μια τέτοια απόφαση πρέπει να παίρνετε αφού λάβουμε υπόψη πολλά πράγματα μαζί και να δούμε τη χρησιμότητα της απόφασης. Ευχαριστώ. Κυρία Τσιριγότη. Ναι. Λοιπόν, είμαι δημοτική σύμβουλος, αν θυμάμαι καλά, 9 χρόνια. Πρώτη φορά μου κλείνουν το μικρόφωνο την ώρα που μιλάω και το καταγγέλω ως απαράδεκτο. Με δεδομένο ότι είμαι και επικεφαλής παράταξης, έχω σεβαστεί τη διαδικασία αρκετή ώρα, πράγμα που δεν γίνεται από άλλους δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι δεν διακόπηκαν, ούτε τους αφαιρέθηκε ο λόγος με το κλείσιμο του μικροφόνου. Εγώ το καταγγέλω ως απαράδεκτο, διότι πραγματικά συμβαίνει πρώτη φορά, αλλά και δεύτερη να ήταν πάλι απαράδεκτο. Δεν ήταν προς το πρόσωπό σας, ήταν γενικευμένο, μιλάγαν όλοι μαζεμένοι. Την ώρα που μιλούσα εγώ, έκλεισε το μικρόφωνο, συνεχίζω να το καταγγέλω ως απαράδεκτο, θα με αφήσετε να τοποθετηθώ και μπορείτε να απαντήσετε εν συνεχεία για οτιδήποτε θέλετε. Λοιπόν, η διαδικασία δεν έχει κρατηθεί από κανέναν δημοτικό σύμβουλο άλλο. Την ώρα που προσπάθησα να διορθώσω τον κύριο Κουφέλο στη διαστρέβλωση της θέσης λαϊκής εισπύρωσης, διακόπηκα με κλείσιμο μικροφόνου. Το θεωρώ απαράδεκτο και το καταγγέλω ως απαράδεκτο. Λοιπόν, πρώτον, επί του διαδικαστικού, για μας είναι επίσης απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ υπήρχε δυνατότητα να συζητηθεί και να πάρθει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο, συζητήθηκε και ελήφθη απόφαση μόνο στην Δημοτική Επιτροπή, μπορούσε η Δημοτική Επιτροπή να παραπέμψει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ρωτάμε γιατί έγινε, ξέρουμε γιατί έγινε, γιατί φοβάστε τη λαϊκή κινητοποίηση και γιατί φοβάστε και την ανάσα του κινήματος με την παρουσία του κόσμου αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και για την εξέλιξη της συζήτησης, κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι τελικά οι αυξήσεις αυτές θα περάσουν όταν ο κάθε δημοτικός σύμβουλος εδώ έρχεται να λογοδοτήσει για την ψήφο του, για τη στάση που κρατάει, για την τοποθέτησή του,
που έχει στα συγκεκριμένα θέματα και λυπάμαι που μέχρι σήμερα ξεκάθαρες τοποθετήσεις δεν έχουμε ακούσει ούτε από τους συμβούλους της Δημοτικής Αρχής, ούτε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και θα αναλύσουμε παραπάνω, γιατί εμείς δεν αλλάζουμε τη στάση μας ανάλογα με το αν είμαστε Αντιπολίτευση ή Δημοτική Αρχή. Θα μου δώσετε το χρόνο να σας τα πω, όπως άκουσα και όλους τους υπόλοιπους συμβούλους που τοποθετήθηκαν. Πράγματι, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που μένει στα πλαίσια της Δημοτικής Επιτροπής τώρα, Οικονομικής Επιτροπής τότε, και θα κάνουμε μια αναδρομή. Πράγματι, οι δύο δημοτικές αρχές του νησιού έχουν δείξει ότι συνεργάζονται μια χαρά σε πολλά ζητήματα και κυρίως στο να περνάνε να κάνουν τη δύσκολη δουλειά, όπως έγινε τώρα με τις αυξήσεις, τις άδικες αυξήσεις στα τιμολόγια νερού, όπου και στους δύο δήμους πέρασε με απόφαση από τις δημοτικές επιτροπές χωρίς να έρθει για λήψη απόφαση στα δημοτικά συμβούλια σε ένα στενό κύκλο ελεγχόμενο μέσα στις συγκεκριμένες επιτροπές. Να θυμίσουμε τι λεγόταν πέρυσι, όταν οι ίδιες ακριβώς αυξήσεις είχαν έρθει στο συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ. Λοιπόν, ας το πάρουμε ίσως και λίγο πιο παλιά. Απόφαση 635 του 2020 της ΔΕΙΑΛ για τις τιμές του 2021. Αυξήσεις στα πάγια και στις τιμές στα χωριά. Ξέρετε ποιοι ήταν σύμβουλοι στη διοίκηση της ΔΕΙΑΛ. Τα τότε στελέχη της Δημοτικής Αρχής Κύτελη, τώρα στελέχη της Αντιπολίτευσης, ψήφισαν λοιπόν τις αυξήσεις στα χωριά. Το θέμα ήρθε μόνο στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυτιλίνης, απόφαση 21 του 2021. Υπάρχει αίτημα από την τότε αντιπολίτευση, την κυρία Χιωτέλη και από εμένα ως Λαϊκή Συσπήρωση, να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν αποφάσισε για τις συγκεκριμένες αυξήσεις. Έμεινε απόφαση της τότε Οικονομικής Επιτροπής. Πέρασαν οι αυξήσεις. 2022 Δεκέμβρης, η 569 του 2022, απόφαση της ΔΕΙΑΛ. Παρόντες τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής τότε, μην αντιπολίτευση, ψήφισαν κατά πλειοψηφία, να πούμε και ποιοι διαφώνησαν για να μην μείνει ανοιχτό καμιά παρεξήγηση, φαίνεται στη συγκεκριμένη απόφαση, ο κύριος Σαλάνης και ο κύριος Πάπος ψηφίζουν κατά και ο κύριος Κατσαβέλης ψηφίζει λευκό. Οι υπόλοιποι ψήφισαν υπέρ στο Συμβούλιο της ΔΕΙΑΛ. Συζητιέται στην Οικονομική Επιτροπή το 2023 με την επόμενη απόφαση, έρχεται για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία, με την τότε αντιπολίτευση να υπερθεματίζει. Ο κύριος Φλώρος μόνο ψήφισε υπέρ των αυξήσεων, αυτών των ίδιων αυξήσεων που συζητάμε σήμερα. Οι τιμές απορρίφθηκαν. Είχαν απορριφθεί και από το άλλο Δημοτικό Συμβούλιο, από την άλλη Δημοτική Αρχή, για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις ότι έγινε γιατί δεν συμφωνούσαν τότε οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας με τις αυξήσεις. Σήμερα λοιπόν έρχεται το αντίθετο, η τότε αντιπολίτευση που τότε καταψήφιζε να εισηγείται και να συμφωνεί να υπερθεματίζει με τις αυξήσεις, να μιλάει για αναγκαιότητα και σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αυτά που ακούγαμε πέρυσι δηλαδή από τον κύριο Φλώρο που μας τα ξαναείπε φέτος, και μάλιστα σε μια διαδικασία που ένας ρωτάει και ο άλλος απαντάει και μια χαρά συμπληρώνεται τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας, αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς κάθε φορά είστε σε θέση Δημοτικής Αρχής ή Αντιπολίτευσης. Τότε είχαν χαρακτηριστεί αυξήσεις φωτιά, αυξήσεις που καίνε και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την αντιπολίτευση. Σήμερα βέβαια είναι αναγκαίες αναδιαρθρώσεις προς τα πάνω, ελάχιστες και μικρές, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Αυτή λοιπόν την αιτιολογία του «δεν γίνεται διαφορετικά» την έχουμε ακούσει όλα αυτά τα χρόνια, ούτε εμείς ξέρουμε πόσες φορές. Λοιπόν, θυμηθήκατε σήμερα οι περισσότεροι το 2015. Να θυμίσουμε τι είχε πάρθει τότε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είχε έρθει ένα ψήφισμα όπου μιλούσε για ενοποίηση της ΔΕΙΑΛ και ταυτόχρονα έβαζε και το ζήτημα ότι είμαστε γενάντες της ιδιωτικοποίησης. Ποιοι είχαν συμφωνήσει τότε? Όλες οι πολιτικές δυνάμεις που ήταν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκτός από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Είχαμε δεχτεί και τα πειρά τότε, γιατί διαφωνούμε με το συγκεκριμένο θέμα. Σήμερα τελικά μάλλον όλοι τώρα άλλαξαν στάση και διαφωνούν με την ενοποίηση του 2015.
Λοιπόν, οι αυξήσεις είναι μεγάλες, οι αυξήσεις είναι άδικες. Σε μια εποχή που η ακρίβεια μαστίζει, που τα λαϊκά νοικοκυριά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες τους, εμείς καθόμαστε και συζητάμε, μάλιστα χαρακτηρίζονται από πολλούς, ως τάχα μου μικρές αυξήσεις, καθόλου μικρές αυξήσεις και κυρίως είναι άδικες. Δεν γίνεται το μάρμαρο να το πληρώσει πάλι ο λαός της Λέσβου. Μιλάτε για βιωσιμότητα της εταιρείας. Δεν λέτε το εξής. Υπάρχουν ή δεν υπάρχουν ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια στη συγκεκριμένη εταιρεία, στη συγκεκριμένη δημοτική επιχείρηση. Υπάρχουν. Θα συνεχίζουν να υπάρχουν. Όσο μπαίνει η λογική του κόστους, οι διοικήσεις θα αναγκάζονται, όχι θα αναγκάζονται, θα παίρνουν τέτοια μέτρα για να ισοσταθμίζουν τα έσοδα και τα έξοδα και θα έρχονται μετά να μας λένε ότι είναι αναγκαίες, επιβεβλημένες και ούτε εγώ δεν ξέρω τι. Η αύξηση στη ΔΕΗ. Πού είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης? Δεν πρέπει να πάρθουν τώρα μέτρα έτσι ώστε να καλυφθεί το κόστος αυτό από την ίδια την κυβέρνηση που έχει τεράστια ευθύνη για αυτές τις τεράστιες αυξήσεις στη ΔΕΗ. Πάλι ο κόσμος θα τις πληρώσει. Υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο το 2023 με την περιβόητη ΡΑΕ, την οποία την αναφέρατε, την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Θα υπάρξει και συνέχεια βέβαια εκεί. Το θεσπίζει κριτήρια διαχειριστικής ικανότητας των ΔΕΙΑ. Συγκεκριμένη ικανός κοστολόγηση και τιμολόγηση των υπηρεσιών θα έρχονται από πάνω αν δεν συμφωνούν με τις αποφάσεις αυτές. Πώς λοιπόν υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι διαβεβαιώνουν, που βέβαια επίσημα δεν το κάνανε, γι' αυτό και το ρωτήσαμε, για να δικαιολογηθούν και να δικαιολογήσουν τη συνείδησή τους στον κόσμο, ότι θα υπάρξουν μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Είναι μεγάλο ψέμα ότι θα υπάρξουν μειώσεις στο επόμενο διάστημα. Και δεν πρέπει κανένας να πατήσει την παρανόφλουδα αυτή. Με βεβαιότητα σχεδόν μπορούμε να πούμε ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν και άλλες αυξήσεις. Όπως θα υπάρξουν δυστυχώς αυξήσεις και στα δημοτικά τέλη με το τέλος σταφής, που θα αναγκαστεί ο Δήμος να πληρώσει, θα το παρακρατήσουν από την ΚΑΠΑ αν δεν το πληρώσει. Επομένως, όλη η συζήτηση που γίνεται σήμερα εδώ, κατά τη γνώμη μας, δεν πρέπει να στέκεται σε ζητήματα διαχειριστικά, το αν έγιναν μελέτες ή δεν έγιναν μελέτες, το αν ισοσταθμίστηκαν τα έσοδα με τα έξοδα και ούτω καθεξής, αλλά αν πραγματικά μια δημοτική αρχή πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να είναι στο πλευρό των δημοτών. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να πληρώσουμε ξανά το μάρμαρο εμείς. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην υλοποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Θεωρούμε ότι και το ίδιο το κίνημα θα δώσει την απάντηση και στο δρόμο. Είναι εδώ και διάφοροι φορείς, νομίζουμε ότι καλό είναι να τους δώσετε το λόγο για να μπορέσουν να τοποθετηθούν. Ένα τελευταίο. Πριν λίγο καιρό ήταν οι εκλογές. Δεν ακούσαμε κανέναν να βγει και να πει ξεκάθαρο ότι ετοιμάζεται να κάνει αυξήσεις στη ΔΕΙΑΛ. Ήταν μάλλον από ό,τι φαίνεται κοινό μυστικό, το ξέρατε όλοι, κανένας δεν το είπε δημόσια. Ερχόμαστε τώρα 2 μήνες μετά την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής για να γίνουν αυξήσεις. Αν θεωρείτε ότι οι αυξήσεις αυτές θα ξεχαστούν μέχρι τις επόμενες εκλογές, είστε γελασμένοι. Εμείς δεν ψάχνουμε να βρούμε διαφορές στις 2 παρατάξεις. Είμαστε σίγουροι ότι έχετε πάρα πολλές ομοιότητες και φάνηκε από τη συζήτηση σήμερα. Ας ψάξετε μεταξύ σας, οι δημοτικοί σύμβουλοι των συγκεκριμένων παρατάξεων, αν τελικά διαφωνείτε. Ακούσαμε στέλεχος της παράταξής σας να συμφωνεί και να υπερθεματίζει και να λέει ότι έπρεπε να είναι και περισσότερες. Άρα να βγούμε να το πούμε και ξεκάθαρα στον κόσμο, ας μην κάνουμε μόνο εντυπωσιασμούς, επί της ουσίας συμφωνείτε και φαίνεται κυρίως από το γεγονός ότι πέρυσι τα εισηγήθηκαν άλλοι και τα καταψήφισαν άλλοι και φέτος τα εισηγούνται αυτοί που τα καταψήφισαν πέρυσι και φωνάζουν υποτίθεται αυτοί που τα εισηγήθηκαν πέρυσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε να κουράσουμε παραπάνω. Για μας οι αυξήσεις είναι κυρίως άδικες και θεωρούμε ότι πρέπει ακόμα και τώρα η απόφαση αυτή να πάρθει πίσω. Τελειώσατε, κυρία Τσιριγότη. Καταρχάς, θα σας απαντήσω σε αυτή τη μομφή που μου κάνατε. Όταν έκανα τη διακοπή, δεν μιλάγατε μόνο εσείς, μιλάγανε πολλά μικρόφωνα ανοιχτά. Βέβαια, την ίδια παρεξήγηση, με τον ίδιο λόγο έπρεπε να διαμαρτυρηθεί ο κύριος Κουφέλος, ο κύριος Τζιμής, ο κύριος Μανούσος και όλοι. Παρ' όλα αυτά, εσείς το πήρατε προσωπικά. Δεν υπάρχει προσωπικό. Ήταν κάτι για το οποίο και να ξέρετε η ανοχή, τηρώντας τον κανονισμό, έπρεπε να σας αφήνω να μιλάτε 5 λεπτά. Και έχετε μιλήσει πάρα πολλά. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος? Εγώ έχω μιλήσει όχι, πάνω από 5 λεπτά. Και... Τώρα. Τώρα ναι. 10 λεπτά μιλάγατε. Μιλούσαν 10 λεπτά οι προηγούμενοι συμβουλοί. Είπα η ανοχή. Όχι, θα κρατάτε ίσα μέτρα ή ίσα σταθμά. Αυτό ωραία, να σας πω κι εγώ μετά. Λοιπόν,
Όχι, δεν θέλω να μου πείτε. Τι θέλετε να μιλήσετε? Θέλουμε να γραφτούμε κι εμείς στη λίστα. Είμαι πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λέσβου. Γιάννη Ζαφυρίου, μόλις τελειώσουν οι δημοτικοί σύμβουλοι, κάποια στιγμή να γραφτούμε κι εμείς στη λίστα. Κύριε Κατσαμέλη. Ναι. Θέλω λίγο να κάνω μια διευκρίνηση. Μην πάμε μακριά, έτσι. Δεν θα πάμε μακριά. Πολύ σύντομα, πρόεδρε, και λίγο να πούμε. Ευχαριστώ. Η απόφαση αυτή που ανέφερε η κυρία Τσιριγότη, ότι ψηφίστηκε από την παράταξη, από μέλη τα οποία βρίσκονται τώρα στην αντιπολίτευση. Την πληροφορώ λοιπόν ότι αυτό που ψηφίσαμε εμείς ήταν μείωση για το Δήμο της Μυτιλίνης. Από 16 να πάει στο 14. Από 16-14. Έπρεπε λοιπόν να αποδώσουμε πρακτικά δικαιοσύνη, άρα να μην μας κατηγορούν. Σας παρακαλώ, δεν σας διέκοψα. Θα την καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Κατσαμέλη. Να την καταθέσετε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Διευκρινίζουμε όμως για να μην αφήνουμε στον κόσμο λαθασμένες εντυπώσεις. Έγινε λοιπόν μια προσπάθεια να κάνουμε ένα τιμολόγιο πιο δίκαιο για την πόλη της Μυτιλίνης και τα χωριά που σηκώνουν το βάρος εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή ήταν η απόφαση και σε αυτή την κατεύθυνση ήταν. Έχετε για δύο λεφτά το λόγο. Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας που το ξεκινήσουμε του Ζαφυρίου. Ναι, παρακαλώ. Βεβαίως, αν το δέχει το Προεδρείο, να μιλήσει ο φορέας. Θα υπάρξουν και άλλοι φορείς που θα... Ξέρω, υπάρχουν άλλοι φορείς. Το λέω απλά για να το σημειώσουμε, να ξέρουμε να κάνουμε την τοποθέτηση μετά, να μην... Δεν ξέρω αν υπάρχουν... Της διαδικασίας καθαρά. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν υπάρχουν. Δεν έχει ζητήσει άλλος. Μ' ακούσατε, δύο λεπτά. Μην αρχίσει πάλι η κυρία Τσιριγότη και φωνάζει, εντάξει. Εντάξει, δύο λεπτά κύριε δεν πρόεδρε, είναι και πολλά. Δεν είναι και σωστό. Αυτό που κάνετε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι σωστό. Δεν είναι καθόλου σωστό αυτό που κάνετε. Διότι επί προσωπικού μιλάτε για μένα διαρκώς. Όταν κλείσατε τα μικρόφωνα, μιλούσε ο κύριος Κουφέλος και εγώ. Δεν μιλούσαν άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι. Εσάς ενόχλησε όμως. Τον κύριο Κουφέλο δεν τον ενόχλησε. Γιατί τον κύριο Κουφέλο προστατεύσατε, γι' αυτό δεν τον ενόχλησε. Για μας η συζήτηση αυτή θα έπρεπε να έχει προηγηθεί της Επιτροπής. Τώρα ακούγοντας τη συζήτηση είχα ετοιμάσει άλλο πράγμα να πω. Θα έπρεπε να έχει προηγηθεί όταν συζητιόταν η αύξηση στην Δημοτική Επιτροπή, πώς την αναφέραν εδώ πέρα κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι. Για μας, επειδή ακούστηκε και από 2-3 στόματα, δεν είναι εταιρεία η ΔΕΙΑΛ. Θα έπρεπε το νερό να είναι, το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα. Και αρκετοί από εδώ μέσα δημοτικοί σύμβουλοι κατεβαίναν στη συγκέντρωση το καλοκαίρι και ανεβαίναμε μαζί στο Υπουργείο και διαδηλώναμε και φωνάζαμε το σύνθημα ότι το νερό πάει προς ιδιωτικοποίηση. Γιατί προς εκεί πάει, προς τα εκεί πάει, με συγχωρείτε. Η ακρίβεια, το λέγαμε και πριν 10 μέρες στη συγκέντρωση, η ακρίβεια, αγαπητοί δημοτικές και δημοτικοί σύμβουλοι, τσακίζει κόκαλα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι συντάξεις, οι συνταξιούχοι καλούνται τώρα αύριο μεθαύριο να πληρώνουν παραπάνω φάρμακα, πληρώνουμε απογευματινά ραντεβού, πληρώνουμε για την υγεία μας και έρχεται σήμερα η Δημοτική Αρχή και η ΔΕΙΑΛ και λέει το εξής: θα πληρώσετε και για το νερό. Δεν αντέχει πια άλλο ο κόσμος. Τι θα κάνει μια συνταξιούχος με 4 κατοστάρικα στη χρυσομαλούσα στο συνοικισμό? Τι θα κάνει μια οικογένεια που σπουδάζει παιδί και πηγαίνει το μωρό της τρίτη λυκείου και δύο άλλα τόσα για τα φροντιστήρια? Αυτά θα έπρεπε να απασχολεί σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο για τους συνδημότες. Και αυτό ήρθαμε να πούμε. Θα μας βρείτε μπροστά σας και στις αυξήσεις, παρόλο που έχει περάσει και θα έπρεπε να έχει συζητηθεί εδώ μέσα. Και το ίδιο θα κάνουμε και στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Δεν τα έχουμε μόνο με το Δήμο Μυτιλίνης. Και για μας το νερό συνεχίζει να είναι δημόσιο αγαθό. Λέμε όχι στην εμπορευματοποίηση του. Ακόμα και τώρα να πάρθει πίσω η απόφαση για τις αυξήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Βασίλη, ο κύριος Τσαγκάρης. Καλησπέρα, έστω και καθυστερημένα. Άλλα έχω γράψει, από αλλού θα ξεκινήσω. Πόσα θα αυτά, πόσα. Καταρχήν, με εξέπληξε η συνάδελφος και η φίλη της λαϊκής εισπύρωσης, η Νίκη, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο λόγο, αλλά δεν μπορεί να πεις κανέναν άλλον εκτός από τα στελέχη της. Και συγγνώμη, Νίκη, που το λέω. Συγγνώμη που το λέω, κι άλλοι νομίζουν θα θέλουν να σου το πούν. Δεύτερον, συμφωνώ με τον κύριο Φλόρο ότι οι τιμές χωριών και Μυτιλίνης πρέπει να εξομαλυνθούν.
αυτό δεν έγινε τα προηγούμενα χρόνια και ως ουθήτευας της ΔΕΙΑΛ, διότι όταν τα χωριά τα πήραμε 30 λεφτά και 25 το κυβικό, δεν μπορούσαμε να τα πάμε 80. Θα ήταν 250% αύξηση. Και κάναμε σκαλοπάτ, ελπίζω τα επόμενα χρόνια να πάμε και τα χωριά ίσα τη Μυτιλήνη ή να κατεβάσουμε τη Μυτιλήνη όπως τα χωριά. Τώρα, πολύ τόρος για το τίποτα γίνεται, παιδιά. Ναι, πολύ τόρος για το τίποτα, το ξαναλέω. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είμαι εργαζόμενος. Καλούμαστε να συνενέσουμε στην τιμή του νερού για 60.000 υδρόμετρα και παροχές της Λέσβου. Και πώς είναι αυτή η αύξηση πρακτικά? Είναι από 0,5 λεπτά έως 8 ημερησίως για κάθε καταναλωτή. Ημερησίως 8 λεπτά με μια πενταμιλή οικογένεια για κάθε καταναλωτή. Δηλαδή 4 χιλιάρκα τη μέρα, 380.000 για τη ΔΕΙΑΛ το μήνα, το τρίμηνο 1,5 εκατομμύριο ή μάλλον το χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Με αυτό το 1,5 εκατομμύριο η ΔΕΙΑΛ τι θα κάνει? Είπε ο κύριος Ζαφυρίου ότι το νερό δεν πωλείται. Πράγματι δεν πωλείται. Τις υπηρεσίες πληρώνει ο λαός. Τις υπηρεσίες των συνεργείων, των αποφρακτικών, των διάφορων βλαβών που προκύπτουν και στέλνει συνεργεία η ΔΕΙΑΛ στα χωριά, στη Μυτιλήνη. Μια βλάβη που θα προκύψει κτλ. Η εισήγηση για τις αυξήσεις σαφώς και δεν ήταν στα πλάνα μας. Το γνωρίζουν πολύ καλά και αυτοί που λένε το αντίθετο. Προέρχεται καθαρά και αποκλειστικά από το ντόμινο ανεξέλεγκτων αυξήσεων που επέβαλε και συνεχίζει να επιβάλλει η κυβέρνηση. Το ρεύμα πόσο έχει αυξηθεί, τα καύσιμα πόσο έχουν αυξηθεί, τα ίδια ανάγκες πόσο έχουν αυξηθεί. Δεν είδα ούτε άκουσα κάποιον από τα απέναντι έδρανα όλο αυτό τον καιρό να καταγγέλει τίποτα γι' αυτά. Μοιραίο ήταν να συμπαρασύρουν οι αυξήσεις αυτές και της ΔΕΙΑΛ στην αύξηση νερού. Άλλωστε, με τον ερχομό και τον έλεγχο της ΡΑΗ που θα φύγει πάνω από τα κεφάλια μας σε λίγο καιρό και στις ΔΕΙΑΛ, το νερό θα αυξηθεί πολύ περισσότερο και δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε κυρ. Λοιπόν, έχω γράψει να πω ότι μια εξάδα νερού είχε ένα 80 και πήγε 2,40. Και τις αγοράζουμε αδιαμαρτύρητα, γιατί όλοι εμφιαλωμένο πίνουν. Ανεξάρτητα από το χλώριο που είπε ο κύριος Μαραμπούτης, ώστε ξοδεύουμε χιλιάδες ευρώ το χρόνο. Ο λαός λοιπόν, και αυτοί που ήταν πίσω μου και αυτοί που μας ακούν, ας μην αναθεματίζουν το σημερινό συμβούλιο και ας κοιτάξουν σε βάθος τους υπεύθυνους που ανάγκασαν τις ΔΕΙΑΛ σε αυξήσεις. Όλες οι ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή. Σας παρακαλώ. Όλες οι ΔΕΙΑ αυτή τη στιγμή. Είναι σαν ένα σπίτι που έχει υποστεί μεγάλες καταστροφές από τους σεισμούς της ακρίβειας. Θα τα αφήσουμε να γκρεμιστεί, θα το φτιάξουμε. Επιλέξτε. Και κάτι τελευταίο. Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι εκτοξεύονται διάφορες κροτίδες λόγω κρότου λάμψης, θα ήθελα μαζί με τις κροτίδες αυτές, αν θέλει κυρίως η αντιπολίτευση, και η κυρία Τσιριγότη, να προβάλλουν μία πρόταση. Αντιπρόταση να κάνουν. Όχι, ξέρουμε το λέμε όλοι. Έξω από το χορό λέμε πολλά τραγούδια. Μία πρόταση για να ορθοποδήσει ΔΕΙΑΛ, κάντε αυτό, κάντε το άλλο. Γιατί αν δεν περάσουν οι αυξήσεις και οι ΔΕΙ κατεβάσουν τους διακόπτες αύριο το πρωί, ποιος θα λογοδοτήσει για τα φριάντια που θα πλημμυρίσουν στις πλατείες αυτούς? Αν φυσικά είναι υλοποιήσιμη, ολοκλήρωσε. Θα τη συζητήσουμε σαφώς. Ολοκλήρωσε. Ολοκλήρωσε. Λοιπόν, δεν συνεχίζω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Κύριε Φρακόπουλε. Σε παρακαλώ, Τάκη, επί προσωπικού θέλω να το λόγο να απαντήσω, διότι όταν γίνεται συνεχής αναφορά στο όνομά μου, αντιλαμβάνομαι γιατί και χαίρομαι, γιατί μάλλον η δικιά μας η παρέμβαση ενοχλεί,
Όμως το ποιον πείθηκε δεν πείθη η λαϊκή συσπήρωση νομίζω δεν θα έπρεπε να σας αφορά. Θα έπρεπε να σας αφορά, κύριε Σύμβουλε, το αν εσείς πείσατε προεκλογικά επειδή βγήκατε και είπατε ότι θα κάνετε αυξήσεις. Άρα μην αναφέρεστε στο αν πείθη ή δεν πείθη η δικιά μας πολιτική, αλλά να βγείτε ξεκάθαρα και να πείτε ότι τελικά είπατε ψέματα, διότι άλλα είπατε πριν τις εκλογές και άλλα είπατε μετά. Κύριε Φραγκόπουλε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πριν πω στην ουσία της σύντομης τοποθέτησής μου, θα ήθελα να πω ότι ως μέλος της Δημοτικής Επιτροπής, προερχόμενος από τη Μίζωνα Αντιπολίτευση, σε ό,τι αφορά την ψήφιση των αυξήσεων του τιμολογίου της ΔΕΙΑΛ στη Δημοτική Επιτροπή, η θέση μας ήταν, αφού τοποθετηθεί πολιτικά ο επικεφαλής της ΔΕΙΑΛ, ο κύριος Βάλεσης, να τον ακούσουμε και να απέχουμε και της συζήτησης και της ψηφοφορίας, γιατί ζητήσαμε ευθύς εξ αρχής, μιας και το ζήτημα ήταν φλέγον και τεράστιο, να γίνει συζήτηση στα πλαίσια του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να τοποθετηθούν όλες οι πτέρυγες και να ακούσουμε την άποψη κάθε Δημοτικού Συμβούλου, γιατί θεωρώ ότι και στους κόλπους της συμπολίτευσης υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα των αυξήσεων αυτών. Εμένα προσωπικά, όσα υπόθηκαν, παρά το γεγονός ότι δεν κατέχω την εξειδικευμένη γνώση, δεν με έπεισαν. Και δεν με έπεισαν γιατί πολύ απλά, όταν μια εταιρεία η οποία χειρίζεται ένα αγαθό στα πλαίσια του ανταποδοτικού του χαρακτήρα, έχει έσοδα 8,5 εκατομμύρια και έξοδα 8.600 με ένα μεγάλο ποσό ανίσπρακτο και το χρέος το συνολικό της είναι περίπου 5 εκατομμύρια προερχόμενο από τις αυξήσεις της ΔΕΗ, σημειωτέων ότι κατά την άποψή μου, και ας με διορθώσουν οι ηθήνοντες της εταιρείας, θα μπορούσε υπό όρους να έχει βρεθεί ή τουλάχιστον να έχει γίνει μία προσπάθεια τα προηγούμενα χρόνια, βλέποντας αυτή τη ραγδαία αύξηση των τιμών της κιλοβατόρας, να έχει γίνει λοιπόν μία προσπάθεια έτσι ώστε μέσα από τις ΑΠΕ, μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να είχε καταφέρει να ρίξει το συνολικό κόστος σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Αυτό όμως που έχει για μένα, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερη σημασία είναι τι, ότι πρώτον, ως Δημοτική Αρχή σήμερα, προεκλογικά, δεν αναφερθήκατε ποτέ στην πιθανότητα αυξήσεων σε αυτά τα τέλη. Δεν το γνωρίζατε, δεν δικαιούστε να το πείτε. Είχατε δει και έχετε στελέχη τα οποία βρίσκονται μέσα ή πέριξ της εταιρείας και είχαν πολύ καλή γνώση όσων συνέβαιναν τόσο στα οικονομικά όσο και σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδό της. Επίσης, πάρα πολλά στελέχη σας διερήγνυαν τα ημάτια τους όταν επί διοικήσεως κύτελη ήρθε το θέμα για αυξήσεις. Ξαφνικά βλέπω αφωνία και αυτό ειδικά τους πολιτικούς, τους αυτοδιοικητικούς άντρες δεν μας τιμά. Άλλα να λέμε πριν από 5 μήνες και άλλα σήμερα. Κλείνοντας θέλω να σας πω, η ΔΕΙΑ Χίου έχει παρόμοια ή και μεγαλύτερα προβλήματα από μας, γιατί διαθέτει και 13 εργοστάσια φαλάτωσης. Και ξέρετε,
έχονται σχέση με το αντικείμενο ότι το νερό αυτό είναι απείρως ακριβότερο. Παρόλα αυτά και παρά το χρέος της, που είναι περίπου όσο το δικό μας, δεν προέβη σε καμία αύξηση. Γιατί? Σε μια συζήτηση, αγαπητοί συνάδελφοι, όπως η σημερινή, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας μερικά πραγματάκια. Πρώτον, τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα λαϊκά στρώματα και οι εργαζόμενοι σήμερα στο Δήμο μας και όχι μόνο στο Δήμο μας, γενικότερα. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο για το μέλλον των ΔΕΙΑ με σχεδιασμούς συγχωνεύσεων που θα φέρουν ιδιωτικοποιήσεις στη διαχείριση του νερού και ακόμα μεγαλύτερο χαράτσωμα στα λαϊκά στρώματα. Τη βασική θεώρηση που ισχύει ακόμα και συνταγματικά ότι το νερό δεν πρέπει να αποτελεί εμπόρευμα, είναι ανθρώπινο δικαίωμα, ύψιστο κοινωνικό αγαθό και βασικός παράγοντας και για την υγεία κάθε ανθρώπου αλλά και για τη δημόσια υγεία. Η τωρινή αύξηση που επιβλήθηκε από την διοίκηση της ΔΕΙΑΛ και ψηφίστηκε από την πλειοψηφία της Δημοτικής Επιτροπής μεσοσταθμικά υπολογίζουμε ότι αγγίζει το 12%. Επιβαρύνει δε το μέσο λογαριασμό από ό,τι ελέγχθηκε και εδώ από 9 έως 10 ευρώ περίπου. Ναι, το μάρμαρο καλούνται να πληρώσουν εργαζόμενοι και λαϊκά στρώματα που αντιμετωπίζουν σήμερα πολύ μεγάλες οικονομικές δυσκολίες από την ακρίβεια, τους χαμηλούς μισθούς, τις συντάξεις. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η αύξηση το αναφέρει στην εισήγησή της και σήμερα ξεκαθαρίσαμε και περίπου τι περιμένει, περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, αν όλα αυτά εισπραχθούν, δεν θα επιλύσει το πρόβλημα της ΔΕΙΑ, αφού υπολείπεται κατά πολύ από το να αντιμετωπίσει τις οφειλές της. Εκτιμάμε ότι, και μακάρι να βγούμε ψεύτες, όπως δεν ήταν η πρώτη, δεν θα είναι και η τελευταία. Αν δεν αντιμετωπιστούν, λέω, αν δεν αντιμετωπιστούν τα θεμελιώδη προβλήματα που έφεραν την επιχείρηση στην κατάσταση αυτή. Για τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν προκύψει, η δική μας θεώρηση είναι ότι η αποκλειστική ευθύνη φέρει η κυβέρνηση που με την πολιτική εξυπηρέτηση των εταιριών παρόχων της ενέργειας εκτόξευσε στα ύψη τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος αλλά και τα καύσιμα και τα εφόδια που χρειάζεται η ΔΕΙΑΛ για τη λειτουργία της. Είναι τεράστια η οικονομική επιβάρηση όχι μόνο της δικής μας ΔΕΙΑΛ αλλά όλης της χώρας από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος οι οποίες από το Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και οδηγούν τη ΔΕΙΑ σε οικονομική ασφυξία. Πρέπει να παραδεχθείτε ότι η πολιτική απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας, η εφαρμογή της περιβόητης ρήτρας αναπροσαρμογής είχαν σαν αποτέλεσμα η συνολική ενεργειακή επιβάρηση των ΔΕΙΑ της χώρας να ξεπερνά τα 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το κόστος ενέργειας, σύμφωνα με ό,τι έχω διαβάσει και από άλλες ΔΕΙΑ, να αποτελεί περίπου το 40% των λειτουργικών τους δαπανών. Εδώ από μία εκτίμηση που έκανα από τα έσοδα και έξοδα του 2022, έτσι από κάποια οικονομικά στοιχεία που έχει δημοσιεύσει, είναι περίπου 40,43% το κόστος έτσι, ενέργειας στο σύνολο των εξόδων, που είναι τεράστιο. Μην κρύβουμε λοιπόν, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Καλείται η ΔΕΙΑ, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία, να πληρώσει ως τον Οκτώβρη του 2023 4,372 εκατομμύρια ευρώ με λογαριασμούς που φτάνουν το 85% σε αύξηση. Συγγνώμη. Οι υψηλές χρεώσεις της ενέργειας αποτέλεσαν διαχρονικό πρόβλημα για τις ΔΕΙΑ όλης της χώρας, αφού παρά τους αγώνες τους, τις δικαστικές προσφυγές που έχουν γίνει και τα αλλεπάλληλα αιτήματα που έχουν κατατεθεί, οι ΔΕΙΑ εξακολουθούν να πληρώνουν ηλεκτρικό ρεύμα με οικιακό τιμολόγιο
και όχι με βιοτεχνικό ή βιομηχανικό. Ωστόσο, μετά το 2021, με την εκτείναξη του ενεργειακού κόστους, τα πράγματα έχουν οδηγηθεί σε οριακές καταστάσεις. Το ζήτημα, λοιπόν, για μας είναι πρωτίστως βαθιά πολιτικό, χωρίς να παραγνωρίζουμε τα επιμέρους προβλήματα που αναφέρθηκαν εδώ, που αντιμετωπίζει η ΔΕΙΑ με τους χαλασμένους συνδρομετρητές, με τις συνδέσεις χωρίς συνδρομετρητές, με υδρομετρητές που δεν υπήρχαν, με παράνομες συνδέσεις, με χρέη. Από τα λεγόμενα εδώ βλέπω ότι μας ανέφερε ο Διευθυντής ότι υπάρχουν βεβαιώσεις 8,6, υπάρχουν εισπράξεις 8,5 για το 23. Έτσι, υπάρχει μία κίνηση. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σαν αποτέλεσμα, έτσι, χωρίς να παραγνωρίζουμε λοιπόν τα επιμέρους προβλήματα, θεωρούμε ότι η κυβερνητική πολιτική είναι αυτή που καθορίζει σε κυρίαρχο βαθμό τη σημερινή κατάσταση της εταιρείας. Πέρα από το ζήτημα της ενέργειας, για πάνω από μια δεκαετία, το ανέφεραν εδώ οι παράγοντες της ΔΕΙΑ, η απαγόρευση διορισμού μόνιμου προσωπικού στέρισε από τις ΔΕΙΑ λόγω των συνταξιοδοτήσεων πολύτιμο εξειδικευμένο προσωπικό με το οποίο, μαζί με το οποίο χάθηκε και πολύτιμη εμπειρία. Σήμερα απασχολούνται πολύ λίγα άτομα, 62 συν 13 ανέφερε ο πρόεδρος, σε σύνολο 192 που προβλέπει ο οργανισμός, με αποτέλεσμα, τελειώνω κύριε πρόεδρε, όλο και μεγαλύτερο τμήμα των αναγκαίων εργασιών της να εκτελείται από ιδιώτες εργολάβους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το κόστος αναπαιτούμενων εργασιών για την εταιρεία. Και όλα αυτά δεν πρέπει να τα βλέπουμε ξεκομμένα από το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε περίοδο κυβερνητικών αποφάσεων και σχεδιασμών για το μέλλον των ΔΕΙΑ, όπου θα επιχειρηθούν ευρύτερες αλλαγές, καθώς με γρήγορους ρυθμούς η κυβέρνηση υλοποιεί τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραπέρα εμπορευματοποίηση του νερού και εκχώρηση της διαχείρισής τους σε ιδιώτες. Και εδώ μπαίνει το ζήτημα, τι ρόλο θα παίξουν και τι ρόλο παίζουν ή τι θα παίξουν τα δοσού των ΔΕΙΑ και οι δημοτικές αρχές. Να, θα αποτελούν κύριε, τελικά κύριε, τον ημάντα με... Κύριε Πρόεδρε, τελειώνω. Θα αποτελούν τον ημάντα μεταφοράς των αντιλαϊκών κυβερνητικών επιλογών ή θα σταθούν απέναντι στις επιλογές αυτές, στηρίζοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων κύριε, και των λαϊκών στρωμάτων των τύπων. Έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί και θα τοποθετηθεί. Καθόλου δικαίωμα έχει να τοποθετηθεί, αλλά τα λεφτά που πρέπει. Λέτε ότι δεν έχει δικαίωμα να τοποθετηθεί. Σαν λαϊκή συσπήρωση. Δεν είδα να διακόψετε κανέναν άλλο σύμβολο. Ζητάμε να προσέξετε την ονομερία σα. Αν με αφήνατε σε ένα λεπτό, θα τελείωνα. Σαν λαϊκή συσπήρωση. Ζητάμε να μην ισχύσουν οι αυξήσεις που αποφάσισε η ΔΕΙΑ και η Δημοτική Επιτροπή. Ζητάμε η κυβέρνηση να καλύψει εδώ και τώρα άμεσα το επιπλέον ενεργειακό κόστος που προέκυψε για τις ΔΕΙΑ από το 2021 μέχρι σήμερα, με αναλογική κατανομή από τον ειδικό λογαριασμό των ΑΠΕ, μέσα στον οποίο πάνε και οι δικές μας εισφορές από το ΕΤΜΕΑΡ. Και όχι όπως έχει γραφεί στον τύπο, με δάνειο που θα εξυπηρετείται με δόσεις από την κρατική επιχορήγηση που λαμβάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι ΔΕΙΑ στα τιμολόγια των μεγάλων καταναλωτών ενέργειας. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού στις ΔΕΙΑ, ώστε να μπορέσουν να επιτελέσουν με επάρκεια το έργο τους. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στο νερό σαν ελάχιστη συμβολή, γιατί το νερό δεν πρέπει να είναι εμπόρευμα αλλά ανθρώπινο δικαίωμα και ύψιστο κοινωνικό αγαθό. Αυτές είναι οι προτάσεις μας, πολιτικές προτάσεις, και αν μας πείτε ότι, γιατί κάποιοι είπανε πού θα βρεθούν λεφτά, θα μπορούσα να σας αναφέρω ότι κάποιοι, η Fraport παραδείγματος χάρη, πήρε 177 εκατομμύρια για κέρδη του 2021. Αν μου έδινε ο πρόεδρος το δικαίωμα, να σας αριθμίσω όχι, πάρα πολλές εταιρείες. Φτάνει, έλεος. Ακούστε, η ευγένεια
Δεν είναι ευγένεια, κύριε Πρόεδρε. Σας άκουσα ευγενικά όλους τους συναδέλφους. Έτσι. Νομίζω ότι αν τοποθετούμαστε σαν λαϊκή συσπήρωση, προσπαθείτε να μας φημώσετε. Αυτή την εκτίμηση κάνω. Από την επόμενη φορά, όσο δυσάρεστος και να είμαι, θα τηρείτε ο κανονισμός. Τελειώσαμε. Σας το λέω και θα πω. Απλά τον κανονισμό τον θυμάσαι όταν μιλάει η λαϊκή συσπήρωση μόνο. Μιλάμε για φοβερή δημοκρατικότητα, κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, τώρα να τα λέμε και με το όνομά του. Τι λαϊκή συσπήρωση, μπορείτε να μου πείτε. Δεν ξέρω τι έχετε. Να το πείτε τι έχετε. Διότι όπως τοποθετούμαστε εμείς, μας διακόπτετε. Δεν είδα να διακόψει κανέναν άλλον δημοτικό σύμβουλο. Και παραδεχτείτε το. Όλους τους έχω διακόψει. Σοβαρά. Έχω κρατήσει χρόνο. Έχω κρατήσει χρόνο για όλες τις ομιλίες, κύριε Πρόεδρε. Όση ώρα να μιλούσε, έχουν μιλήσει περισσότερο. Πολύ λιγότερο από τον κύριο Φλόρο, κύριε Πρόεδρε, για παράδειγμα. Κύριε Δήμαρχε, να πω κάτι. Ως μέλος του σώματος αυτού, είχαμε ζητήσει το 1/3 των συμβούλων να φέρουμε το θέμα της ΔΕΙΑΛ, της αυξήσης των τιμών, να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα που θίγει και απασχολεί όλη τη Μυτιλήνη, όλο το νησί. Βλέπω ότι φέραμε 20 θέματα εδώ. Ο χρόνος από τις 6 ξεκινήσαμε, φτάσαμε στις 9. Έχω κουραστεί όλοι οι άνθρωποι από ό,τι βλέπω. Αυτό. Κύριε Αλεξανδρή, αν τηρούσαμε το χρόνο που έλεγα προηγουμένως, θα είχαμε τελειώσει πιο γρήγορα. Αλλά επειδή πάμε, το κύριε Κουφέλο, είναι τόσο σοβαρό, έπρεπε να έρθει μόνο. Πάμε, οι επόμενες Δευτέρες είναι αργίες. Πάμε, κύριε Κουφέλο, γι' αυτό και γίνανε όλα αυτά. Πάμε, κύριε Κουφέλο, θα σε παρακαλέσω τουλάχιστον, σε παρακαλώ, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, θα σεβαστώ αυτό που με παροτρύνετε, αλλά επειδή έχουν τεθεί πάρα πολλά πράγματα και από την Ελλάζων Αντιπολίτευση αλλά και από τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Τσαγκάρη, και αφορά τουλάχιστον την παράταξή μας, πρέπει να απαντηθούν. Αλλά. Σαν δικηγόρο, σας μην το πάμε δικηγορήστε. Όχι, δεν το πάω δικηγορήστε καθόλου. Απλά μία απάντηση στην κυρία Τσιριγότη, που είναι επικεφαλής ή επικεφαλής, επιτρέψτε μου, της Λαϊκής Συσπήρωσης. Εμείς, κυρία Τσιριγότη, όσον αφορά τον κύριο Φλόρο που είπατε ότι έκανε αυτή την δήλωση ότι θέλει αυξήσεις, εμείς δεν ακολουθούμε, δεν είμαστε στρατιωτάκια. Έχουμε το ελεύθερο, τη δημοκρατία, να αποφασίζει ο καθένας και να ψηφίζει εδώ πέρα χωρίς κανένα φόβο και χωρίς καμία οδηγία. Ο καθένας έρχεται από τους δημοτικούς συμβούλους της παρατάξεώς μου και καταθέτει αυτό που νιώθει. Άρα, αυτό αφήστε το λίγο στην άκρη, ότι τα έχουμε κάνει πλακάκια με τη συμπολίτευση κτλ. Έχουμε συγκεκριμένη πρόταση και θα την ακούσετε και τώρα. Αυτό που είπα και κάνατε την ερώτηση και οφείλω να το ζητήσω μπροστά στο σώμα που είπα ότι διαστρέβλωσα την ερώτησή σας προς τον κύριο Βάλεση, το θεώρησα ότι το πήρατε σαν δεδομένο. Δεν κατάλαβα ότι το θέλατε να το χρησιμοποιήσετε αργότερα ως επιχείρημα ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Ότι θα μειώσουν μετά τις αυξήσεις. Οπότε ναι, το αντιλήφθηκα πολύ διαφορετικά και ζητώ συγγνώμη αν νομίζετε ότι πήγα να διαστρεβλώσω το λόγο σας. Τώρα, όσον αφορά τον κύριο Τσαγκάρη που γυρίζει και λέει σε εμάς ότι δεν γυρίζουμε να πούμε για τις κυβερνητικές πολιτικές και τις αυξήσεις των κόστων κτλ., θα πρέπει να θυμίσω τον κύριο Τσαγκάρη ότι είμαστε Δημοτικό Συμβούλιο, δεν είμαστε Κοινοβούλιο για να κάνουμε την κυβερνητική πολιτική ή να ζητάμε από την κυβερνητική πολιτική. Εμείς μιλάμε επί των δεδομένων και θα πρέπει να καταλάβει ο κύριος Τσαγκάρης ότι μας απασχολεί ό,τι αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, από ό,τι αντιληφθήκατε από την όλη διαδικασία, έχουμε πλέον νέα δεδομένα. Και μιλάω για νέα δεδομένα και γιατί το λέω αυτό. Είδαμε ο κύριος Μπαραμπούτης, ήθελα να πω οικονομικός διευθυντής, αν το λέω σωστά το τίτλο που έχει ο κύριος. Ναι, όχι, τον κύριο Μπαραμπούτης είναι ο οικονομικός διευθυντής της ΔΕΙΑΛ. Μας εξήγησε εδώ πέρα ότι πρώτα απ' όλα δεν έχει ψηφιστεί προϋπολογισμός του νομικού προσώπου. Δεύτερον, δεν υπάρχει οικονομοτεχνική μελέτη και έτσι αυθαίρετα, ατεκμηρίωτα, ανετιολόγητα, χωρίς να υπάρχει πραγματικά μία επεξήγηση σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, αλλά πολύ περισσότερο, μιλάω για το σώμα εδώ πέρα του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά πολύ περισσότερο στη Δημοτική Επιτροπή, έρχεται επιτροχάδιν να περάσει πραγματικά αισθημένοντας, λες, και αυτές οι 15 μέρες που πέρασαν από τότε που πάρθηκε η απόφαση στη ΔΕΙΑΛ μέχρι και τη Δημοτική Επιτροπή, θα έπεφτε έξω όλη η επιχείρηση. Μιλήστε, συζητήστε, δείτε την κατάσταση, κύριε Χριστόφα, κύριε Βάλεση. Δεν λειτουργεί έτσι η επιχείρηση. Δεν είναι αυτά τα στοιχεία που λέτε πονάει χέρι, κόβει κεφάλι.
δεν μπορεί να βάζουμε αυτές τις τιμές και θα αναφέρω πολύ ενδεικτικά απόφαση του 2022 της ΔΕΙΑΧ, όπου πάγιο ίδρευσης πληρώνουν 5,80 για κατανάλωση ως 15 κυβικά, σε αντίστοιχη δική μας κατανάλωση που είναι 17 ευρώ. 9 κυβικά, όπως πολύ σωστά με διορθώνει ο κύριος Μανούσος. Για χρήση αποχέτευσης έχει 30% καταναλωμένο κυβικό νερού, σε αντίθεση με την ΔΕΙΑΧ που είναι 15%. Καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί είπε ο κύριος Μπαραμπούτης ότι η ΔΑΠ είναι και είπε και τα λοιπά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ηχείως, που στην ουσία αν δούμε τα υδρόμετρα όπως ανέφερε ο κύριος Λόρος, ήταν 60.000 υδρόμετρα στη Λέσβο, περίπου είναι κοντά στα υδρόμετρα που έχει Ηχείως. Αναφέρθηκε από τον κύριο Φραγκόπουλο ότι έχει 13 εργοστάσια αφαλάτωσης, αυξημένο κόστος δηλαδή του νερού, και παρόλα αυτά η ΔΕΙΑΧ δεν αντιμετωπίζει αυτά τα προβλήματα και δεν βάζει αυτές τις τιμές σε ένα νησί το οποίο αντιμετωπίζει λειψιδρία και προσπαθεί να κάνει διάφορα πράγματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί. Και εμείς αυτή τη στιγμή, παρόλο που έχουμε αυτά τα νερά, έχουμε αυτές τις τιμές και έρχονται παραπάνω τιμές. Και οι τιμές είναι οι πραγματικές αυτές οι οποίες αναφέρει ο κύριος Μανούσος. Όταν μιλάω για τα χωριά της Γέρας, για τα χωριά της Θερμής, βέβαια ο κύριος Ιστόφας είπε ότι αυτές οι τιμές ίσως να έχουν γραφτεί λάθος στο χαρτί της ΔΕΙΑΛ, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά τουλάχιστον το χαρτί, το έγγραφο που έχουμε εμείς της ΔΕΙΑΛ μας λέει για αυτές τις τιμές, αυτά τα ποσοστά. Αυξήσεις που ξεπερνούν το 60% με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα οποία χρωστούν εκατομμύρια, που αν απληρωθεί ένα μέρος αυτού θα δώσει μια ανάσα στην εταιρεία και θα μπορέσει να λειτουργήσει η εταιρεία. Γενικότερα θεωρούμε ότι πρέπει η εταιρεία να μπει σε έναν ειδικό, γιατί τα περιέγραψε πάρα πολύ γλαφυρά, έστω και συνοπτικά, ο κύριος Φλόρος, ότι αυτό το πρόβλημα υπάρχει. Άρα πρέπει να πάμε σε μια εξυγίανση. Η εξυγίανση για να γίνει δεν γίνεται με αύξηση τιμών. Ξαναναφέρομαι πάλι στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Καλέτο, έχει γνώσεις οικονομικών. Μπορεί να σας βοηθήσει ή να ζητήσετε μια αντίστοιχη εταιρεία η οποία να σας δώσει ποια ακριβώς πρέπει να γίνει. Πάντως πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής είναι και αβάσιμη, είναι και αντίθετη στην αρχή της αναλογικότητας, είναι αντίθετη στα χρηστά είδη και της ισότητας του πολίτη και του καταναλωτή, και θα πρέπει με το θάρρος, κύριε Χριστόφα, σας καλώ αυτή τη στιγμή να την ανακαλέσετε αυτή την απόφαση. Έχετε νέα δεδομένα στα χέρια σας, πρέπει να τα ελέγξετε, να το γυρίσετε πίσω, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς ακριβώς πρέπει να γίνει στην δημοτική αυτή επιχείρηση για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Θα το θυμηθείτε αυτό που αναφέρανε, ότι αν περάσει αυτή η απόφαση με αυτές τις αυξήσεις, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επανέλθουμε πάλι με περισσότερες αυξήσεις. Για το θέμα που αναφέρθηκε ότι ήταν προσυμφωνημένα και είχαμε γνωρίζαμε για τις αυξήσεις, προεκλογικά είχαμε αναφέρει και ήθελα πραγματικά αυτό να το κοιτάξετε ως Δημοτική Αρχή, είχαμε αναφέρει στο πρόγραμμά μας ότι πρέπει να δούμε με ιδιαίτερη αγάπη και προσέγγιση τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, τρίτοκνους, άτομα με ειδικές ανάγκες, όλα αυτά τα άτομα τα οποία πρέπει ή περί κάποιους άπορους συμπολίτες μας για τα δημοτικά τέλη όσον αφορά τα ίδρευσης. Αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα σε αυτή την απόφαση, να μπουν σε αυτά τα θέματα και να έρθει εκ νέου ώστε το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσει και να δει αν όντως με τη νέα οικονομοτεχνική μελέτη που θα είναι τεκμηριωμένη πρέπει ή όχι να προχωρήσουμε στις αυξήσεις ή στην αναπροσαρμογή τιμών, όπως λέει ο κ. Μαραμπούτης. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό που είπε το Εργατικό Κέντρο. Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και επειδή έρχονται όντως δύσκολες μέρες, γιατί δεν μας βοηθάει καθόλου και το θέμα του καιρού, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις.
Εγώ θέλω να σας πω ότι, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε, ήδη έχουμε προσφύγει, γιατί χρονικά είναι αυτό τουλάχιστον, κατά της απόφασης Δημοτικής Επιτροπής, θα προσφύγουμε και στην Επιτροπή το άρθρο 152, αλλά και γενικότερα στα ακυρωτικά δικαστήρια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την μη αύξηση, την αλόγιστα θα έλεγα, αύξηση των τιμών στους καταναλωτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Κοφέλα. Η συζήτηση νομίζω έλαβε τέλος. Αυτό που αναφέραμε τώρα με το θέμα της ΔΕΙΑΛ, στην πρόταση που κάναμε εμείς τουλάχιστον, προς τον κύριο Δήμαρχο, δηλαδή να την ανακαλέσει την απόφαση, να του συζητήσουμε τα νέα δεδομένα. Όχι. Εμείς προχωράμε όπως έχει πρόταση δική μου, είναι και της Δημοτικής Αρχής και είναι εδώ και η Δημοτική Σύμβουλη. Εμείς προχωράμε όσο έχει για να λειτουργήσει η εταιρεία. Προχωρήστε εσείς τις δικαστικές σας προσφυγές όπως θέλετε. Όπως το ονομάζετε, εγώ μηχανικός είμαι, με συγχωρείτε. Σε δικαστήριο δεν έχω πάει ποτέ.